Και ενώ ακούτε, κυρίες και κύριοι, Γιώργο Συρίγο με την επιμέλεια της εκπομπής, το Σωτήρη Δασκαλάκη, ακούτε μαζί και Λίμπερο 107,4, το Λίμπερο της καρδιάς μας. Πάμε να με το ένα τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, η οποία θα γραφεί στην ιστορία με τις αποκαλύψεις που έχει να κάνει. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Φίλε Δημήτρη Δημόπουλε, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για το μήνυμα που μου έστειλες. Έχω να σου πω ότι σήμερα θα ρίξουμε άπλετο φως στο μυστήριο της Αμφίπολης. Θα ακούσουμε συνταρακτικές αποκαλύψεις και να είσαι σίγουρος ότι πρώτα με ανοιχτά τηλέφωνα να μπορείτε να περιλαμβάνετε, οτιδήποτε παρέμβαση θέλεις να κάνεις μπορείς να την κάνεις, και πάνω απ' όλα επειδή ξέρω ότι είσαι και ερευνητής, κάποια πράγματα τα οποία είναι μέσα στο μυαλό σου αχαρτογράφητα, αυτή τη φορά θα μπουν για αυτά σε ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να μπορούμε να τα καταλάβουμε. Πάμε. Στα σκληρά, στα ωραία, λένε, ναι, και στα... Έχουμε θέματα. Ποια είναι τα θέματά μας? Την Τρίτη ο ΠΑΟΚ δίνει τον επαναληπτικό αγώνα με τον Έαντα στην Ολλανδία. Προηγήθηκε και πρέπει να σταθούμε πάνω σε αυτό, γιατί πολλοί από μας συνηθισμένοι στις τρομερές περσινές εμφανίσεις του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα και βλέποντας αυτό το έπος που συντελέστηκε τις μέρες που μας πέρασαν την περασμένη Τρίτη, δεν το δώσαν και τόσο σημασία. Εντάξει μωρέ, 2-2 μέσα στην έδρα μας μπορούσαμε να κερδίσουμε κιόλας. Έτσι σκέπτεται ο νέο ΠΑΟΞής, ο νεόπλουτος, που δεν ξέρει ότι για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αυτή η ομάδα, ένα επίπεδο που είναι μικρό για τη δυναμική της, έχουν γίνει αγώνες. Και τη σημερινή εποχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να κοιτά κατάματα το κατεστημένο, το γιγάντιο κατεστημένο της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Επίσης όρις στα μάτια, έλα να μετρηθούμε και εσύ και εσύ και εσύ και οι τρεις μαζί, ελάτε. Τώρα τα έχω όλα, μέχρι τώρα έκανα άνταρτο πόλεμο. Ελάτε τώρα όπου γουστάρετε, θέλετε παιδιάδα, θέλετε βουνό, θέλετε θάλασσα, θέλετε αέρα, θέλετε διάστημα. Πού γουστάρετε ελάτε. Θα εξηγήσουμε πως βλέπει η Αθήνα σήμερα αυτό το φαινόμενο που συγκλονίζει την Ελλάδα, την αθλητική Ελλάδα, αλλά και την οικονομική Ελλάδα. Συγκλονισμένα τα συμφέροντα στην Αθήνα, φοβισμένοι, καταστρώνουν σχέδια επισχεδίων με ένα μόνο σκοπό, να βλάψουνε όχι τον ΠΑΟΚ, τον οποίο το θεωρούνε ότι όπως και να γίνει μπορούμε να τον διθασέψουμε. Τι κάναμε εδώ τόσα χρόνια, είχε τη δυναμική του, φώναζε, έκανε κάτι φασαρίες, κάτι τιμωρίες. Α, τρίτος, α, καμιά φορά δεύτερος, α, και τέταρτος τις πιο πολλές φορές. Και τελείωνε η ιστορία. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Στόχος είναι αυτός που πήρε το τιμόνι και τον πάει. Δεν χρειάζεται τώρα, μόλις βλέπει μπλόκο να κάνει δεξιά, έχει περάσει και κταίω. Δεν έχει πιο οδηγός, είναι νυφάλιος. Έχει την ασφάλεια, το αυτοκίνητο, τον πυροσβεστήρα, το δέλτα, το φαρμακείο, συντηρημένο καινούριο.
με άδεια κυκλοφορίας, όχι παπά, με βουλγάρικα νούμερα. Και βλέπει τον μπλόκο μπροστά του, λέει κάνει δεξιά, κάνει δεξιά. Τι θέλετε κύριε, αυτό και αυτό, πάρτο. Τι άλλο θέλετε και αυτό, άνοιξε το πορτμπαγάζ. Σε ψάξω ρε κουφάλα, κάτι θα σε βρω, για να δούμε. Βγάλε το βαρμακείο σου, βγάλε το δέλτα, βγάλε, έχεις ρεζέρβα, κλειδί έχεις για τη ρεζέρβα. Όλα τα έχω. Και αυτό τους φοβίζει. Και αφού δεν μπορούν στα ίσια να τη βγούνε, διότι ο γίγαντας δεν ζητάει. Δεν τη στείνει έξω από τον υπουργό. Υπουργέ μου, πάρε ένα τηλέφωνο εκεί, δεν μου δίνουν αυτή την επιδότηση. Τη δικαιούσε ρε, εντάξει, τη δικαιούμε, δεν τη δικαιούμε, τώρα την πάρω να κάνουμε εκείνο, τώρα πούμε και λίγο με στη θάλασσα, τι έγινε, ξέρω εγώ. Βάλε και μια υπογραφή εδώ να μου δώσει το δάνειο, η Alpha Bank. Μετά θα πάρω εγώ τα λεφτά, τα στείλω στην Ελβετία, πάρεις και εσύ αυτά. Θα ρίξουμε και ένα φαλιμέντο στην εταιρεία, και τι έγινε μωρέ, σιγά. Δεν κάνει τέτοια ο ερήφης. Ό,τι έχει το φέρνει απ' έξω, ό,τι θέλει. Τι θέλω, θέλω 50 εκατομμύρια να ρίξω σε κάμπ να φέρω καινούργια μηχανήματα. Τράκτο τηλέφωνο η Κουτζάρεβα. 50 εκατομμύρια στην Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα, την άλλη μέρα είναι εκεί τα λεφτά. Τα παίρνει, κάνει τις δουλειές του. Δεν πάει να στηθεί, να παρακαλέσει. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Και αυτό τους έχει τρομοκρατήσει, δεν μπορούν να το βρούνε. Ναι, αλλά δεν το βάζουν κάτω, σου λέει όπου μπορείς να το βαράς. Και εκεί ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός μας, με το που βγήκε, πώς την άλλη φορά μόλις έγινε υπουργός, κυνήγησε τις νοσοκόμες, τις καθαρίστριες. Τώρα μόλις βγήκε το πρώτο που έκανε, κόψουν την τηλεόραση. 8 εκατομμύρια, 8,5 που τον έδωσαν. Εκεί δεν σέβεται τη συμφωνία ότι το κράτος έχει μια συνέχεια, ότι αυτό το προϊόν είναι το μόνο που πουλάει, ότι από αυτά τα 8,5 εκατομμύρια τα 2-3 θα τα πάρει πίσω και τα άλλο θα είναι ένα δώρο για τον Κοσμάκη και ένας τρόπος ύπαρξης του καναλιού αυτού, ο οποίος θα έχει τρομερή ακροματικότητα μαζί με κανένα 2-3 ακόμα ομάδες που είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, τον Άρη. Το πρώτο πόκανες έκοψες από εκεί. Και μία άλλη φορά, αυτό θα ήταν μία συγκλονιστική είδηση, γιατί από εκεί θα περιμέναν να πάρουν λεφτά παίκτες, προπονητές, οφειλέτες, μανατζαρέοι, ρεύμα, ΙΚΑ, τηλέφωνα, κέρατα. Τώρα όμως πέρασε και αυτό στα ψηλά, εγώ τα λέω για να τα ακούνε. Και αυτά τα νέα μέτρα που περάσανε, το μόνο που έγινε ήταν να μην μας τρομάξουνε. Δεν μας τρομάζουν. Σωτήρης Δασκαλάκης έτοιμος. Τι να φάμε τώρα ρε πρόεδρε. Πήγες και μας έκοψες τα λεφτά την τηλεόραση. Θα πάρουμε 2, 3, 4, 5, 6, κάπου θα το δώσει ο πρόεδρος. Δεν φοβόμαστε. Οι κούτσαυλοι τρεις που έχουμε κάνουν 8 εκατομμύρια. Μαζί με την εφορία τους. Τους πληρώνει ο πρόεδρος. Κανείς δεν μπόρεσε να πει κουβέντα. Γιατί αδιοικητικά. Και ήρθες τώρα εσύ και μας έκοψες 2-3 εκατομμύρια που έδωσε παραπάνω η προηγούμενη για να δείξει κάτι στον κόσμο. Να έχει λόγο ύπαρξης η ενέθεια, η ΕΕΡΤ. Τι να σε πω ρε Κυριάκο. Στραβά κάθισες. Από την άλλη μεριά, βλέποντας αυτό τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, θλίψη. Θλίψη. Φόβος. Έχει διάχυτος εκεί που παίζεται το παιχνίδι, εκεί που μπήκε, ο αυτοφοράκιας για να φέρει εμπόδια στον
ποδοσφαιρικό καλπασμό του ΠΑΟΚ. Ένα ποδοσφαιρικό καλπασμό που δίνει όμως δύναμη στον επιχειρηματία Σαββίδη, ώστε να επενδύει στη Βόρειο Ελλάδα και σιγά σιγά να αρχίζει να χαμογελάει και ο Μακεδόνας. Ελπίδα, βλέποντας να γίνονται γύρω του πράγματα. Ελπίδα, βλέποντας κάποιους τουρίστες να εμφανίζονται δειλά-δειλά. Ελπίδα, όταν ακούει ότι σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες μέχρι το τέλος της χρονιάς θα αρχίσουν τα έργα της ανάπλασης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε τα κρουαζιερόπλια που φεύγουν από τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, που ξεφορτώνουν την πρώτη πραμάτια στην Κωνσταντινούπολη, να πάρει ο Ορθόδοξος κόσμος να δει την Άγια Σοφιά μας, η επόμενη στάση να είναι η Θεσσαλονίκη, για να μπορεί να υποδεχτεί τέτοια θεριά και να μην είναι η επόμενη στάση ο Πειραιάς, να είναι η τρίτη. Όλα αυτά τα βλέπουν και στεναχωριούνται. Θλίψη κάτω στον Πειραιά, θλίψη και στα Καμίνια, θλίψη και ο Μαρινάκης. Ωπα, δώσ' το. Άκου φτώχεια στον Πειραιά. Όλο το σύστημα, το σαθρό σύστημα, το χτισμένο στην άμμο, το γυάλινο σύστημα, κατέρευσε με ένα φύσιμα γέρα. Γιατί ανεμομαζώματα διαολοσκορπίσματα, φίλοι εκεί κάτω, που συνειδριάζετε μέρα νύχτα, πώς θα σταματήσετε αυτή την καταιγίδα της ερήμου? Να ξέρετε κάτι, ότι ο νέος τρόπος, το νέο σύστημα του αγώνα που έχετε να κάνετε βασίζεται πάνω σε νόμους, σε τάξη και ασφάλεια, σε επιτήρηση της UEFA, σε ξένους διαιτητές και σε VAR. Τζάμπα κουστούμια ράβετε. Αν είστε μάγκες ωραίοι και καραμπουζουκλίδες, κατεβείτε κάτω στα ίσια να αντιμετωπίσετε αυτή την καθαρή, τη λαμπερή δύναμη, την αστραφτερή, τη γεμάτη υγεία, τη μειότητα, ίσες ευκαιρίες. Ελάτε στα ίσα να αγωνιστούμε. Ελάτε να γεμίσουμε χαρά την Ελλάδα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Και κοντά στο ποδόσφαιρο να πάρει μπροστά και το σύστημα όλο. Μην πέφτετε στα παλιά συστήματα, τους Κασναφέριδες, τους Παπαπέτρου, τους Λίτσες, τους Λάτσιο, όλα ως αυτούς που το μόνο που κάνανε είναι να φτιάξουν ένα δύσμυρο κακό ποδόσφαιρο. Δέστε τα γήπεδα, εκτός φυσικά από την Αθήνα, όπου η ΑΕΚ τελειώνει το γήπεδο της, ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό στάδιο, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται, η Πάτρα έχει γήπεδο, ο Βόλος έχει γήπεδο, η Λάρισα έχει γήπεδο, το Ηράκλειο έχει γήπεδο. Και η Μακεδονία, έχετε πάει καθόλου στο γήπεδο της Καβάλας? Στα χρόνια μου ήταν ένα πανέμορφο γήπεδο. Είναι το ίδιο πριν από 50 χρόνια. Το γήπεδο του Μακεδονικού, το γήπεδο της Καλαμαριάς, τα Χούρια, το γήπεδο της Τούμπας, παρόλο το lifting που του είχε γίνει,
Είναι ένα πεπαλαιωμένο γήπεδο, το Άρεος. Ακόμα και το Καφτατζόγλιο στο σεισμό που είχε βγει, γίνει τότε, είχε βγει ακατάλληλο, δεν ξέρω κατά πόσο. Οι τσιμεντοενέσεις που κάνανε, που βάλανε και τα υποστηλώματα το έχουν φτιάξει, αλλά και αυτό γκρέμισμα θέλει. Περάσαν τα χρόνια, 60 χρόνια είναι εκεί. Με τέτοια επιβάρηση πόσο να αντέξουν. Έχει πολλά πράγματα να γίνουν στη Βόρειο Ελλάδα. Εμείς θα τα λέμε και αυτά. Και θα λέμε πραγματικά για τον τρόμο που επικρατεί στο λεκανοπέδιο. Ποιος είναι αυτός που μπήκε και μας έχει χαλάσει τη μανέστρα, γιατί σας το ξαναλέω, δεν είναι ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα. Αν πάρει και 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ και τι έγινε. Μετά 5 χρόνια βγήκε ο απόγονος εκεί πέρα, ο ανιψιός, ο εγγονός, ο γιος, φεύγει ο μπαμπάς, έρχεται ο γιος, πάμε ένα ξεκίνημα καινούριο, έρχεται στα λεφτά, το φτιάξει το θέμα. Δεν τους νοιάζει αυτό. Ο εχθρός είναι ένας και τα βέλη τους είναι στραμμένα όλα εκεί. Και αυτό που τους φοβίζει είναι ότι γύρω από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ έχει στηθεί ένα ολόκληρο στρατόπεδο από χιλιάδες Μακεδόνες με ασπίδες που τους κοιτάζει και λέει «Αν είστε μάγκες, εδώ είμαστε, πειράξτε τον». Τώρα θα μου πεις τι μαγιά είναι αυτή ρε μεγάλη, εμείς είμαστε εδώ και όποιος μπορεί να τον πειράξει. Πάντα ο ΠΑΟΞΙΣ, επειδή έχει το αίσθημα της αδικίας πολύ βαθιά μέσα του, που φτάνει σε ένα σημείο να το λες και ρομαντικό, αλλά όταν παντρεύεις το ρομαντισμό με την θέληση για κάτι καλύτερο, εκεί να ξέρεις είναι καλό το κράμα. Άλλο είναι να έχεις μόνο θέληση και να πατάς επιπτωμάτων και να έχεις θέληση και να είσαι και ρομαντικός. Άλλο ρομαντικός, άλλο χαζός. Οι ρομαντικοί όσοι νομίζουν ότι οι ρομαντικοί είναι χορόιδα κάνουν λάθος μεγάλο. Είναι τα πιο ανεβασμένα μυαλά. Πιο ρομαντικός δεν υπήρχε από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ακόμα και ο Χίτλερ ρομαντικός ήταν. Από την κακιά του πλευρά αλλά ήτανε. Βγες εσύ που έλεγε και ο φίλος μου ο Παρασίδης και πες ότι δεν ήτανε. Ο ΠΑΟΞΙΣ λοιπόν, αν δει αυτόν που αγαπάει και εμπιστεύεται να παρανομεί κατά της πατρίδας του, κατά της πόλης του, να αδικεί, να φτιάχνει πράγματα, να παίρνει εταιρείες για τις πουλάει στους Τούρκους, λέω εγώ μια κουβέντα, ή κάτι παρόμοιο, να φέρνει υπόκοσμο, να ελέγχει τη νύχτα και να θέλει να γίνει Νταβάς, για πότε θα πέσουν οι ασπίδες και δεν πάει και ο ΠΑΟΚ και όλος ο κόσμος. Πάνω απ' όλα έχουν την πόλη τους, την πατρίδα τους, την ανωτερότητά τους και τις αναμνήσεις τους. Είναι δίκαιοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γι' αυτό κάθονται κοντά στον πρόεδρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σας περιμένει. Πρόεδρε, την είδαμε την ομάδα. Από έναν παλιό της πιάτσας και του τσιμέντου, κάποιον που είδε να παίζουν μπάλα για πρώτη φορά στα μάρμαρα του Δικητηρίου και μετά στην Τουμπάρα του 60. Για κάποιον που έχει διαθέσει κάποια πράγματα από τη ζωή του για την ομάδα, έχω να σου πω κάποια πράγματα, διότι σε μπορεί γράμματα πολλά να μην έμαθα, αλλά σε αυτά τα γράμματα ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Σε τέτοια θέματα. Εδώ όσο ακούς την εκπομπή και ξέρω που την ακούς, γεια σου πρόεδρε.
σε τέτοια θέματα ποδοσφαίρου δεν με ξεπερνάει κανείς. Ούτε τότε ούτε τώρα. Διάλειμμα! Διάλειμμα! Αφού ακούσουμε το τραγουδάκι, αγριάνθρωπε, μείνεις έτοιμος να το κόψεις. Και επειδή τόσα χρόνια εμπειρίας που είναι μαζεμένα μέσα μου και έχοντας την ευλογία να έχω μικρόφωνο και να μπορώ να ενημερώνω τον κόσμο, όλο αυτό με κάνει τέτοιες ώρες που είναι ώρες αποφάσεων να δώσω κάποιες συμβουλές στον πρόεδρο που ξέρει ότι ακούει την εκπομπή και να του πω ότι ψάξτε αυτά που θα σου πω πρόεδρε και άμα δεις ότι έχουν βάση φτιάξτε κιόλας για να απογειωθούμε όλοι μαζί και εσύ και η οικογένειά σου και η ομάδα σου και ο κόσμος αλλά πάνω απ' όλα η Μακεδονία μας. Μαθαίνω πρόεδρε ότι για μία ακόμα φορά δίνεις μία χείρα βοηθείας στον έτερο Καπαδόκη, το Διόσκουρο, το δεύτερο φτερό από τα δύο τεράστια φτερά, το δεύτερο κεφάλι από τα δύο που έχει ο αετός που συμβολίζει το Βυζάντιο αλλά και την ομάδα μας. Χείρα βοηθείας, καλός να ορίσει, κάθε βοήθεια είναι σε καλό. Όμως εμείς η δικιά μας η γενιά που σε βλέπει στα μάτια έχει να σου ζητήσει μια χάρη. Τη βοήθεια αυτήν δώσ' την απλόχερα. Δεν επιτρέπεται. Θα πεις καλά ρε εγώ θα τα κάνω όλα, εσύ θα τα κάνεις. Ποιος θα κάνει εγώ? Ήθε οι κρατεί θέοι να με κάνανε έναν άνθρωπο που να μπορεί να τα κάνει. Αφού φρόντιζε τα πάντα γύρω μου, να είσαι σίγουρος ότι θα τα έκανα. Αλλά αφού οι κρατεί θέοι διαλέξανε σένα να τα κάνεις, τι να πω, ποιος να τα κάνει? Αυτοί που τα κάνανε και μεγαλώσανε αλλά και εξουθυνωθήκανε από τη μεγάλη προσπάθεια. Η οικονομική βοήθεια που δώσανε σε αυτό το σωματείο ήταν υπεράνω της δύναμής τους. Και τώρα κάθονται στο περιθώριο βλέποντας το δημιούργημά τους να στέκει εκεί περήφανο, γιατί μια ομάδα με τέτοιες εγκαταστάσεις έστω και με μια αθλητική μπασκετική ομάδα που είναι μικρής εμβέλειας και δύναμης να μην μπορεί να του δώσει το παραπάνω, όμως υπάρχει. Και αυτή η ομάδα έχει φέρει χαρές πολλές στις γενιές που περάσανε. Έκανε γνωστό, πρόεδρε, το σωματείο που λέει και ο Βεζιρτζής σε όλη την Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ τον ήξερε η Ευρώπη από το μπάσκετ του και όχι από το ποδόσφαιρο. Και τον κράτησε όρθιο χωρίς να κάνει κλειδονισμούς τα δύσκολα χρόνια. Που παρόλο που είχε το λαό δίπλα του ήταν ευάλωτος. Όταν όρμηξε πάνω το όλο το σύστημα. Αυτό το κομμάτι του ΠΑΟΚ θέλει βοήθεια. Έβαλες από ό,τι μαθαίνω δύο τοποτηρητές. Τώρα με τι τίτλους θα τους βάλεις? Πρόεδρε, εσύ είσαι ο πρόεδρος.
ξέρεις. Και μιλάω για τον Γιώργο τον Λυσαρίδη, το πρώην Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που τον ξέρω από παιδί, διοικητηριώτης, καλό παιδί, καθαρό παιδί, τίμιο παιδί. Με μεγάλη αγάπη για την πόλη του, για τη γειτονιά του, για το διοικητήριο, για τον αθλητισμό που υπηρέτησε. Το ξέρεις, πρόεδρε, ότι ο Γιώργης ο Λυσαρίδης ήταν αρχηγός τότε της εφηβικής ομάδος του ΠΑΟΚ, που από τους 11 ποδοσφαιριστές οι 10 παίζανε μπάλα στα μάρμαρα του διοικητηρίου μαζί με τον Λυσαρίδη, τον Τζαβέλα, τον Τζακίρη, τον Μουντάκη, τον Ντέι, τον Εμβολιάδη αργότερα, τον Μάντζα και εμένα. Αυτό το παιδί είναι μια χρυσή παρακαταθήκη των παραγόντων του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί περισσότερο, για να μην το ξεχάσω κι αυτό. Η ποδοσφαιρική εκείνη ομάδα του ΠΑΟΚ, Σωτήρη Δασκαλάκη, τον πώς το λέγανε, να δείτε, μια παικτούρα, Ζούλη, το Ζούλη, έπαιξε το Μακεδονικό. Αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος, που τότε είχε πολύ μεγάλη αξία. Γιατί? Γιατί τα βλέπαμε τα παιδιά να παίζουνε. Πριν από τον αγώνα, πάω κάθε σούμε, έπαιζε η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Άρη, τα έφηβα. Εκεί που ήταν η φουρνιά που έρχεται, και τα βλέπαμε τα παιδιά να, από μικρά να μεγαλώνουν και να είναι έτοιμα να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα. Σε αυτή την ομάδα ήταν αρχηγός ο Γιώργος ο Λυσαρίδης, με όλοι οι διοικητηριώτες μέσα, τα παιδιά που παίζανε, και η οποία πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος χωρίς να δεχτεί τέρμα, αίτητη, χωρίς να βάει γκολ. Θυμάμαι μάλιστα στον τελευταίο αγώνα που έδωσε στην Τούμπα αυτή η ομάδα, και μέσα υπήρχαν 20-30 χιλιάδες κόσμος για να τους χειροκροτήσει. Τελευταίο αγώνα με μια εύκολη ομάδα, η οποία, εντάξει, λέγαμε να κερδίσει, αλλά μη φάμε κανένα γκολ, ρε φίλε, να πάρουμε το πρωτάθλημα χωρίς να δεχτούμε γκολ. Τελευταίο λεπτό, ρε μεγάλε, 2-0, 3-0 το αποτέλεσμα, πέναλτι. Από τη μεριά της 4, το θυμάμαι σαν τώρα. Να τραβάει τα μαλλιά της όλη Τούμπα. Τελευταίο λεπτό, τελευταίο μάτς της χρονιάς, και μετά θα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, γιατί ήταν δύο όμιλοι στον όμιλο του Βόρα, όπου και τον κέρδισε με 2-1. Ο Λαρίδης, βέβαια, με το Λόμι τον Κωνσταντινίδη, ήταν αυτοί που βάλαν και τα γκολ. Και παίρνει φόρα, να πούμε, ο Έτσι, και πετάει το Τσακίρης και την αποκρούει την μπάλα. Έπαιξε πολλά χρόνια, νομίζω, στην Καστοριά, τερματοφύλακας. Και την απέκρουσε την μπάλα και πήρε ο ΠΑΟΚ το πράγμα. Αυτό να τον, το παιδί αυτό, το δικό μας το παιδί, το καθαρό αυτό το παιδί, πηγαίναμε και μαζί στο ίδιο σχολείο, αυτός πιο μεγάλος από μένα, στη σχολή Κωνσταντινίδη, όπου ήταν αριστούχος. Και το απόγευμα στα Μάρμαρα, εκεί παίζαμε μπάλα. Εγώ όχι, αυτός ήταν μια γενιά μεγαλύτερος, εμείς παίζαμε με τη δικιά μας την ηλικία. Αυτό το παιδί, να είσαι σίγουρος ότι 10 δραχμές άμα το δώσεις να διαχειριστεί, 10 δραχμές θα τη διαχειριστεί. Με σεβασμό στην ξένη περιουσία,
Σεβασμό στην ιστορία του ΠΑΟΚ, σεβασμό στον κόσμο που εκπροσωπεί και σεβασμό πιο πολύ πρώτα στον εαυτό του, γιατί έτσι έχει μάθει στη ζωή του να πορεύεται ο Γιωργάκης Λυσαρίδης. Και από την άλλη μεριά μαζί του ένα δικό μας άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος, πραγματικό πάθος για αυτό που έκανε την πατρίδα του. Δεν έγινε πόλεμος να βάλει μπροστά και τα στήθη του και θα τα βάζε. Αλλά όπου κι αν ήτανε ήσουν ήσυχος. Έλεγες από εκεί δεν περνάνε ρε παιδί μου με τίποτα. Πώς είχες το Γιαννούλη προχθές. Την μπάλα έπαιξε αυτό το παιδί ρε. Την μπάλα έπαιξε αυτό το παιδί. Όχι μόνο κατόρθωσε να αντισταθεί στην κακιά μοίρα που το χτύπησε στο πρώτο μεγάλο αγώνα της καριέρας του. Να βάλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδος του, αυτό γκολ. Αλλά αμέσως μετά τον γκολ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, θέλοντας να ισοφαρίσει το κακό που έκανε, κατέβηκε να χτυπήσει ένα φάουλ από πολύ καλή θέση που θα μπορούσε με ένα καλό χτύπημα να έχουμε την ισοφάριση. Τον είδα, τον έδειξε από κοντά ο Φακός, το πάθος που είχε μέσα του. Χτυπάει το φάουλ και μπάλα πάει στα Περιστέρια. Σκύβει το κεφάλι και γυρίζει πίσω και γυρίζω και λέω σε κάτι φίλους που βλέπαμε το μάτς, το χάσαμε τον παίκτη. Πάει. Από εκεί και πέρα, σε κάθε λεπτό που περνούσε, αντί να πέφτει ανέβαινε. Και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι που πραγματικά είναι η αρχή από το μεγάλο διαμάντι, το καινούριο διαμάντι Χρήστο Κιώση που αντικαταστεί σε αυτή τη στιγμή το Σωτήρι Δασκαλάκη και παίρνεις εδώ την κατάσταση στα στιβαρά σου χέρια. Σε καλημερίζουμε. Γεια σου Σωτήρι μου, στο καλό παιδί μου. Φεύγει ο Σωτηράκης, έχουμε αλλαγή. Η ώρα πάει 12. Όμως ο Χρήστος Κιμπάρης και άρχοντας όπως πάντα ήρθε και ένα δεκάλεπτο πιο νωρίς. Έτσι κάνουνε οι καλοί συνάδελφοι, οι καλοί επαγγελματίες, οι καλοί άνθρωποι. Γεια σου Χριστάρα. Γύρισε πίσω και από εκεί και πέρα κάθε του ενέργεια ήταν για να τη δείχνεις στα μικρά παιδιά πώς βρήκε το κουράγιο. Και μαθαίνω ακόμα, ψάχνουν έναν Άλτσιμπαρ λέει από τη Δανία, έναν πώς το λένε κάποιον εδώ μυστήριο. Να βρουν ακόμα αριστερό μπακ, ψάχνουν να βρούνε. Άστονα μόνο του να παίξει. Και τις ανάσες θα βρεις να του τις δώσεις. Θα βάλεις και λίγο τον Κρέσπο, θα βάλεις και λίγο από μπροστά πίσω. Πόσοι αγώνες είναι στην Ευρώπη, 4-5. Από εκεί και πέρα θα τους παίξει αυτό, έχει τη δύναμη. Έρχεται και ο Κατσελίνο από πίσω, ακουμπώσουν. Μια χαρά. Άστον αυτόνα. Δεν περνάει τίποτα από εκεί. Φράγκος Φραγκούλης, όσο τον είχες στο στρατό, έλεγες από εκεί δεν περνάει τίποτα. Μαθαίνω ότι μαζί αυτοί οι δύο, ο Φράγκος ο Φραγκούλης και ο Γιώργης ο Λυσαρίδης, θα πάνε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτούς εμπιστεύεται ο Σαββίδης, αυτούς θέλει μπροστά. Ναι. Δώσ' τους όμως και τα όπλα ρε πρόεδρε. Δώσ' τους ένα Βέρμπλουμ εκεί πέρα να διαχειριστούνε. Μπάσκετ είναι. Λες ότι τις δύο μεγάλες ομάδες δεν μπορείς να τις χτυπήσεις. Δεν μπορείς. Γιατί βάζουν 10 εκατομμύρια αυτές. Άσε που μπορείς. Αλλά εντάξει. Δεν θέλουμε να σαράψει. Μην κάνεις ένα μπάζε 2-3 εκατομμύρια στον μπάσκετ ρε πρόεδρε. Θα σου πω κάτι.
Αν τους δώσεις 1 εκατομμύριο δεν πρόκειται να πάρεις δεκάρα πίσω. Άμα τους δώσεις 3, τα 2 θα τα πάρεις πίσω. Θα γίνει τζέρτζελο. Θα γίνει πανηγύρι. Και μην ξεχνάς κάτι, πρόεδρε, σου το ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΣΟΥΛΕΜ. Και έχει υπογεγραμμένο 5 χρόνια συμβόλαιο το οποίο δεν ετήρησε ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν μπόρεσε να πληρώσει την ομάδα, την Dream Team που έγινε το 2000. Και πέρασαν 19 χρόνια από τότε. Ο Μπαρτολομέου, κάπως έτσι το λέγανε. Είχε έρθει εδώ πέρα και τον... τους βγάλαμε το βράδυ έξω τους, με το καραβάκι, με τα αυτά, στα μπουζούκια, στα φαγητά, στα έτσι τους είχαμε, τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον πρόεδρο του Λόντον, Αντσακίρι Έλληνας, τον πρόεδρο των Ιταλικών ομάδων με διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπει να παίξει την Λουπ κατευθείαν. Έχει όλες τις προδιαγραφές, γουστάρουνε, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο εκτενέστερα και θα βγάλουμε και κάποιους ανθρώπους. Και τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή να κάνουμε για το ποδόσφαιρο και για τον ΑΕΚ. Έχουμε θέμα. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Ρυθμίσεις χρεών, εξωδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων. Λίντερ, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Λεωφόρου Νίκης 3, 2310-222-216 και στο Πολύκαστρο Κιλκής, στο αγαπημένο μου Πολύκαστρο, Θερμοπυλών 19-2343-023-900. Είτε ΠΑΟΚ είτε Άρης, Βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, Μονόπετρο σε μας θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων, Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρουμε ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο, κοσμήματα Τζίτζιλα, Δαμιανού Τζίτζιλα, Ιού και Κόρης, πέμπτη γενιά χρυσοχόη, πάνω από 200 χρόνια. Ασχολούνται με το χρυσό, το ασίμι, το αργυρό, τα διαμάντια, τα ρουμπίνια, τα ζαφύρια. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή κάνουμε καλά. Ελάτε να σας κάνουμε ευτυχισμένους. Γιατί? Γιατί τα κοσμήματά μας εκεί που θα τα δώσετε, θα δώσετε ευτυχία. Για δύο λόγους. Ο ένας, ότι θα είναι καλοφτιαγμένα και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ο δεύτερος, είμαστε και γουρλίδες. Ζευγάρια που παντρεύονται με Βέρες Τζίτζιλα δεν χωρίζουνε ποτέ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με μια τρομερή συνέντευξη που θα συγκλονίσει. Είχα υποσχεθεί, κυρίες και κύριοι, ότι θα το ψάξω αυτό το θέμα και ήθελα αυτό να, που θα βγάλουμε στον αέρα να μιλήσει, να έχει κάτι να μας πει, κάτι διαφορετικό, γιατί έχει πέσει ένα πέπλο σκεπάσματος πάνω από την ανακάλυψη της Αμφίπολης, τα ίδια και τα ίδια όσοι βγαίνουν να πούνε, και θα πρέπει να μπούμε και να ψαχτούμε μόνοι μας είτε σε κάποιες φήμες να τις ερευνήσουμε, είτε μέσω ίντερνετ μπας και μάθουμε κάτι παραπάνω. Σε πολλούς από εμάς έχει δημιουργηθεί σίγουρα η απορία το τι συνέβη εκεί, για ποιο λόγο ξαφνικά σταματήσαν οι εργασίες και τις φήμες που μιλάνε ότι κάτι μεγάλο κρύβεται, κάτι έγινε εκείνο το βράδυ, κάποια φορτηγά απομακρυνθήκανε, ένα πέπλο σιωπής έχει πέσει και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πάει κάπου το μυαλό μου.
ίσως ένα φρενάρισμα του εκπληκτικού αυτού μνημείου που θα γινότανε πόλος έλξης. Επισκεφτών από όλο τον κόσμο, πόλος έλξης όμως που θα άκουβε ένα μερίδιο από κάποια άλλα αξιοθέατα, το ίδιο ίσως και μεγαλύτερα ή μικρότερα, σημαντικά από το μνημείο της Αμφίπολης. Ψάχνοντας λοιπόν να βρω κάποια άκρη, είδα κάποιες αναρτήσεις στο ίντερνετ και με μεγάλη μου χαρά σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, στην εκπομπή που είναι συνέχεια των Ιλουμινάτη, στην εκπομπή του απλού παρατηρητή, εδώ στο λίμπερο της καρδιάς μας, 107,4 και να το λέτε, τον ερευνητή, συγγραφέα, μέχρι εδώ το καταλαβαίνω, και νομισματολόγο, αυτό θα μας το εξηγήσει, ο κύριος Αστέριος Τσίτσιφος. Κύριε Τσίτσιφε, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε. Είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια με αυτά που ζούμε. Με αυτά που ζούμε και θα περάσουμε αμέσως σε αυτά τα οποία μας έχουν προξενήσει απορίες πολλές. Απλώς ήθελα να μου εξηγήσεις, φίλε Αστέρι, αυτό το νομισματολόγος τι σημαίνει. Δηλαδή όταν βλέπεις ένα παλιό νόμισμα σου φέρουν εποχής Αλεξανδρινής, βγάζεις τι είναι, που αυτά και τα λοιπά, από ποια χρονολογία είναι, ποιον έχει επάνω. Κάτι τέτοιο πάει το μυαλό μου. Κοντολογίες να πούμε ότι η πραγματική ιστορία μεταβιβάστηκε σε εμάς μέσα από τα νομίσματα. Τα νομίσματα ήταν η καθημερινότητα της εποχής εκείνης, τα οποία ήταν κατασκευάσματα μισθών και μέσα από αυτά περνούσαν τις αληθινές πληροφορίες της εποχής. Αυτό βέβαια δεν καλλιεργήθηκε ποτέ εσκεμμένα. Κανείς σήμερα δεν θέλει να μαθευτεί η πραγματική αρχαία ιστορία όπως είναι. Αφήσαν ελεύθερα τις πηγές, βλέπετε όλοι οι τρόπος του λέγειν επιστήμονες επικαλούνται πηγές, οι οποίες εύκολα χειραγωγούνται, είτε προσθέτουν στοιχεία σε αυτές, είτε αφαιρούν στοιχεία και δίνουν και καταφέρνουν και δίνουν το νόημα που αυτοί θέλουν, όμως το νόμισμα δεν είναι χειραγωγήσιμο. Ούτε ελέγχεται, γιατί απλά βγαίνει από τα χωράφια. Και το ζητούμενο είναι να υπάρξουν ειδικοί νομισματολόγοι, που δεν υπάρχουν σήμερα εκτός από μένα, ειδικοί νομισματολόγοι οι οποίοι θα ερμηνεύσουν και θα βγάλουν τα ιστορικά στοιχεία του τότε που είναι τα αληθινά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν σου κρύβω ότι κι εγώ στα νεαρά μου χρόνια, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, στο λύκειο, έμαθα την ιστορία που ξέρουμε όλοι. Και έπαθα σοκ όταν είδα την πραγματική ιστορία. Αυτό όπως που έρχεται διακυρώσει των αρχαίων. Αυτό που είπες προηγούμενα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, ναι, φίλε Αστέριε, ότι δεν θέλουν να βγει προς τα έξω η πραγματική ιστορία, κάτι που σε προξένησε σοκ όταν άλλα είχες μάθει στο σχολείο και άλλα μαθαίνεις μέσω της ιστορίας που σου δείχνουν τα νομίσματα. Για ποιο λόγο δεν θέλουν κανείς, δεν θέλει η επιστήμη να μάθουμε ποια είναι η πραγματική ιστορία, η οποία έγινε, ρε φίλε, πριν από 2.000 χρόνια. Σε τι θα μπορούσε σήμερα να επηρεάσει? Πριν από περισσότερες χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα. Επειδή η πανάρχια ιστορία είναι ελληνική, επειδή κάποτε όλος ο πλανήτης ήταν Έλληνας και από τότε δημιουργήθηκαν δύο τάσεις. Η τάση των Ανθελλήνων και η τάση των Ελλήνων, να πούμε. Αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετούς αιώνες, αυτοί που επικρατούν είναι οι Ανθέλληνες και θέλουν παντή τρόπο να φάψουν αυτό το πράγμα. Να κόψουν δηλαδή τις ρίζες του πλανήτη που είναι ελληνικές. Ναι, οι άλλοι δηλαδή, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Αφρικάνοι,
αυτοί είναι και αυτοί Έλληνες, δηλαδή είμαστε όλος ο κόσμος μία φυλή. Όχι, όχι. Μιλάμε για ελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα. Δεν είναι φιλετικό το θέμα. Όχι, όχι. Και να πάρουμε... όχι κανένας από εμάς και δεν θα επέτρεψε ποτέ. Βλέπετε ότι υπάρχει μια φυλή εκεί στην Αφρική, πολλοί φίλοι θα την ξέρουν, οι Ντόγκον, οι οποίοι είχαν απικιστεί από τους Μινοΐτες και ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα, ζούνε με την ανάμνηση των Μινοϊτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ντόγκον ήταν Μινοΐτες, οι Έλληνες. Και όλη η Ήπειρος της Αμερικής ήταν ελληνική. Μινοϊκή, για να είμαστε ακριβείς. Βέβαια οι Μινοΐτες είναι Έλληνες. Εκεί είναι Μινοάς, μια άλλη ιστορία. Κρήτη, έτσι. Ναι. Κρήτη. Οι οποίοι Μινοΐτες πριν ήταν πελασγοί. Πελασγοί είναι όλο το ελληνικό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα μπούμε σε εκείνη τη διαδικασία. Γιατί θα χαθούμε. Και οι Φιλιστέοι νομίζω το ίδιο φύλο είναι. Άπαντες. Μάλιστα. Είναι αυτό που προσπαθούν σήμερα να καταρρύψουν. Να καταρρύψουν βέβαια με τεχνάσματα τα οποία δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Και έρχεται το νόμισμα λοιπόν και τακτοποιεί όλη την αρχαία ιστορία. Και βέβαια πρόσφατα ήρθε και ο δίσκος της Φεστού, τη γραφή του οποίου εγώ αποκωδικοποίησα και ερμήνευσα το δίσκο και η επίσημη παρουσίαση θα γίνει τον άλλο μήνα στην Κρήτη, η οποία βάζει τα πράγματα τελείως στη θέση τους. Τα περί του Έλληνα πλανήτη. Αφού θα κάνετε φυσικά θα κάνεις την παρουσίαση, αμέσως μετά... θα θέλουμε να σε ξαναφιλοξενήσουμε, να μας πεις τι συνέβη εκεί στην Κρήτη και να μας πεις και αυτό το τεράστιο μυστήριο. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας όπου τη θελήσετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Αυτά όσον αφορά το νόμισμα. Το νόμισμα. Τι μπορεί να μας δείξει το νόμισμα τα που πάντα. Δεν ξέρουμε. Υπάρχουν νομίσματα πριν από 10.000 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Όχι, όχι. Δεν τα νομίσματα εμφανίστηκαν από τον 6ο αιώνα π.Χ. Από τον 6ο αιώνα. Οπότε όμως από εκεί επειδή, μπορούμε να ξέρουμε. Επειδή πράγματα. Η αρχαία ιστορία έχει συνέχεια όσον αφορά τους συμβολισμούς, όσον αφορά τη θεολογία των αρχαίων, είμαστε σε θέση, να, λόγω χάρη μια που μιλήσαμε για το δίσκο της Φεστού, τα σύμβολα αυτά. Τα ιερογλυφικά που δεν είναι ιερογλυφικά, ιδεογράμματα είναι, αν και εμφανίζονται στον δίσκο της Φεστού το 2000 π.Χ., τα ίδια σύμβολα και ιδεογράμματα τα βρίσκουμε και σε νομίσματα της κλασικής αρχαιότητας, του 5ου, του 4ου, του 3ου αιώνα π.Χ. Υπάρχει π.Χ. μια συνέχεια από εκεί, έτσι. Υπάρχει μια συνέχεια, ναι. Και τα νομίσματα λοιπόν αποκαλύπτουν τα πάντα. Τα πάντα αυτά που είπαμε δεν θέλουν σήμερα να μας τα δείξουν. Και βέβαια η απόδειξη αυτού που λέω είναι η δραστηριότητά μου τα τελευταία 4 χρόνια με τις εκατοντάδες αναρτήσεις με θέματα στην κυριολεξία βγαλμένα από το πουθενά. Και όλα αυτά τα πράγματα που έχω αποκαλύψει τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά αλλού εκτός από τα νομίσματα. Βέβαια είναι μια επιστήμη ολόκληρη να μπορείς να ερμηνεύσεις τους αρχαίους και τον τρόπο, γιατί οι αρχαίοι εκφράζονταν συμβολικά. Είναι δηλαδή θέμα ερμηνείας. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη που είπαμε εσκεμένα δεν διδάσκεται σήμερα. Ναι, αλλά γιατί εσκεμένα δεν μου είπες. Το είπα. Γιατί υπάρχει ο φόβος να αναδειχτεί η πραγματική ιστορία. Μόνο από τα νομίσματα μπορεί να γίνει αυτό. Την ιστορία δεν έχει καταγραφεί από το 600 π.Χ. είναι καταγεγραμμένη που δείχνουν και τα νομίσματα από τότε που υπάρχουν τα νομίσματα. Ή τα νομίσματα αυτά μας δίνουν μηνύματα από πιο βαθιά, από πιο παλιά. Δηλαδή ένα νόμισμα του 500. Γιώργο, ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς μας δίνουν. Δώσε μας κάποιο παράδειγμα. Τώρα απλώς θα πω ότι οι φίλοι που με παρακολουθούν στο διαδίκτυο
έχουν εκατοντάδες παραδείγματα από θέματα. Αλλά ας επικεντρωθούμε καλύτερα στην Αμφίπολη, να δώσουμε το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Τα νομίσματα λοιπόν μας δείχνουν ότι ο Αλέξανδρος είναι στην Αμφίπολη. Ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ο μέγιστος των Ελλήνων. Και είναι και ο λόγος όλων αυτών που περιέγραφε στον πρόλογό σου και του πανικού που έπεσε στην ανασκαφική ομάδα εκεί όταν αντιλήφθηκαν αυτό το πράγμα. Βέβαια αυτοί δεν το αντιλήφθηκαν από νομίσματα. Αυτοί το αντιλήφθηκαν από τις δύο επιγραφές που βρέθηκαν στον πρώτο θάλαμο. Οπα, οι οποίες αναφέρονταν στον Αλέξανδρο. Δύο επιγραφές στον πρώτο θάλαμο. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν βρέθηκαν, λέει, τίποτα από επιγραφές. Γιατί επιγραφές δεν νομίζω, δεν ξέρω, και στον τάφο του Φιλίππου, στον οποίο λες ότι δεν είναι ο τάφος του Φιλίππου εκεί. Ναι, αυτό να μην το λέμε ούτε για αστείο, είναι ο τάφος του Λυσιμάκου εκεί. Γιατί ο Φίλιππος είναι εδώ στην Αμφίπολη. Ο Φίλιππος είναι στην Αμφίπολη. Και ο Σωρός που βρέθηκε εδώ με αυτό το κυβότιο, το χρυσό με το αστέρι της Βεργίνας επάνω, είναι ο μέσα τάφος... Μέσα ήταν τα οστά του Λυσιμάκου. Μισό λεπτό κύριε Αστέρι. Ναι. Ο Λυσίμαχος ήταν ένας από τους στρατηγούς του Μεγαλεξάνδρου και αν δεν κάνω βασιλέας λάθος... Βασιλέας ήταν, βασιλιάς της Θράκης και της Μακεδονίας για ένα διάστημα. Νομίζω ότι είναι Θεσσαλός. Ο Λυσίμαχος... Όχι, είναι Πελαίος. Είναι Πελαίος. Μακεδόνας. Από την Πέλα. Από την Πέλα ο Λυσίμαχος λοιπόν. Ναι, στην αρχή ήταν σωματοφύλακας του Φιλίππου, ναι. Μετά στρατηγός του Αλεξάνδρου... Και μετά τη Θράκη και μετά έγινε και βασιλιάς της Θράκης Μικράς Ασίας. Και της Μακεδονίας για ένα διάστημα. Πολύ σοβαρός, ένας από τους πιο ισχυρούς και σοβαρούς και άξιους στρατηγούς του Μεγαλεξάνδρου. Ναι, για μένα μετά τους Τιμενίδες που είναι η οικογένεια του Αλεξάνδρου είναι ο πιο αξιόλογος βασιλιάς των Μακεδόνων. Ο οποίος αναπάβεται στη Βεργίνα. Την οικογενειακή δικιά του τούμπα, η μεγάλη τούμπα της Βεργίνας, είναι η οικογενειακή του Λυσιμάχου. Και... όπου είναι και οι δυο του γη, εκεί, η τελευταία του σύντροφος, η Αμαζόνα, που είναι μαζί στον ίδιο τάφο, όπως και η πρώτη του σύζυγος που πέθανε στη Γένα μαζί με τον Ιωγέννητο, σε αυτό που ξέρουμε σαν τάφο της αρπαγής της Περσεφόνης, όλα είναι στην ίδια τούμπα. Είναι η οικογενειακή τούμπα του Λυσιμάχου. Και, ο Φίλιππος... και βέβαια, ναι, ναι. Και βέβαια αυτό που συμβαίνει εκεί στην Βεργίνα είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι μια μεγάλη απάτη. Η οποία απάτη συμπαρασύρει όλο τον αρχαιολογικό κλάδο. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί όλοι οι αρχαιολόγοι ξέρουν ότι δεν είναι ο Φίλιππος εκεί. Όμως όλοι το κρατάνε για τον εαυτό τους. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Να μην ξεχνάμε ότι ο Λυσίμαχος, ο Μακεδόνας βασιλιάς, αιωρείται αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει τάφο. Ναι. Ο δικός του τάφος είναι εκεί. Και να που ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί ο πραγματικός τάφος. Και από πού το καταλαβαίνουμε ότι είναι του Λυσίμαχου και δεν είναι του Λεωνάτου ή του Κρατερού. Σε αυτό έχει γίνει μια εκδήλωση από τον όμιλό μας, στον οποίο είμαι πρόεδρος, ποιος ο Όμιλος είναι... Φίλων για την Ανάδειξη της Αρχαίας Αμφίπολης. Μάλιστα. Και πριν από 13-14 μήνες σε μια εκδήλωση εδώ στις Σέρες, παραθέσαμε όλο το αποδεικτικό υλικό γιατί είναι ο Λυσίμαχος στη Βεργίνα. Και βέβαια στους φίλους που μας ακούνε μπορούν εύκολα να το δουν αυτό, αρκεί να χτυπήσουν στο YouTube «Βεργίνα, ο νέος βασιλιάς». Είναι 2,5 ώρες με όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό γιατί είναι ο Λυσίμαχος εκεί. Όλα τα κτηρίσματα περάσαν από ανάλυση, τα οποία όλα κουμπώνουν στο Λυσίμαχο. Είναι εύκολο στους φίλους που μας ακούνε να το βρουν. Λυσίμαχος, πώς το είπατε, Λυσίμαχος, ο Βεργίνα, ο νέος βασιλιάς. Βεργίνα, είναι ο τίτλος που θα αναζητήσουν οι φίλοι για να το βρούνε στο διαδίκτυο. Πάμε στην Αμφίπολη. Αποκαλύπτεται ξαφνικά και συνταράσσεται ο πλανήτης από ένα μεγαλειώδες μνημείο που βρίσκεται στην Αμφίπολη,
τεράστια εντύπωση κάνει ο περίγυρος, ο οποίος αποτελείται από 3.000 τόνους μάρμαρο θάσου, και εκεί μόνο αυτό δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι όταν κάνεις ένα φράχτη της εποχής τόσο σπουδαίο, γιατί πάει το μυαλό μου, κύριε Αστέρια, φίλε Αστέρια, 3.000 τόνοι να κατεβούνε από τη θάσο, από ένα βουνό, και η εξόρυξη του μαρμάρου είναι πάρα πολύ δύσκολη, ακόμα και στη σημερινή εποχή, να κοπεί και να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί εκεί. Πρέπει να είναι ένα γιγάντιο έργο, 3.000 τόνοι μάρμαρο, από τη θάσο πάνω από το βουνό, να επεξεργαστεί και να φτάσει στην Αμφίπολη, που θα πρέπει δεκάδες καράβια να πάνε και να έρχονται επί μήνες, εκατοντάδες κόσμος να δουλεύει, που σημαίνει ότι όταν κάνεις ένα τέτοιο περιβάλλοντα χώρο, διαμορφώνεις, φαντάσου τι έχεις μέσα. Εκ και... του αποτελέσματος ξέρουμε τώρα γιατί έγιναν όλα αυτά που περιγράφεις. Γιατί? Εκ του αποτελέσματος. Γιατί ήταν το Τιμενίδων ιερό. Τιμενίδες, είπαμε, είναι η οικογένεια του Αλεξάνδρου. Όλοι οι Τιμενίδες είναι εκεί. Και όταν λέμε Τιμενίδες, Φίλιππος, Αλέξανδρος, Ολυμπιάδα κλπ. Κλπ. Βέβαια, ένα παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό που ξεκίνησε αυτή την ανασκαφή. Ξεκίνησε από ένα ρουσφέτη, ξεκίνησε με μια διαβεβαίωση ότι εκεί δεν έχει τίποτα, μη φοβάστε. Και κάπου εδώ δίνονται κάποια βάση σε αυτό που λένε ότι θέλησε ο Σαμαράς να κάνει πολιτική εκμετάλλευση με βάση τον περίβολο, που όμως όταν ήρθε η ώρα και εμφανίστηκαν οι σφίγγες, τότε τα πράγματα έγιναν σοβαρά και ήρθε ο Σαμαράς επάνω κατάχλωμος και κοίταζε αυτό που αντί να πετάει από τη χαρά του, ήταν έτοιμος να πεθάνει. Όποιος βρει το βιντεάκι μέσα στο YouTube θα καταλάβει τι εννοώ. Εκεί όταν εμφανιστήκαν οι σφίγγες, θέλει ένας ακροατής να υποβάλει, ας βάλουμε μία πάνω τελεία, άνω τελεία, να υποβάλει μία ερώτηση να συμμετέχει στη συζήτησή μας, να τον ακούσουμε. Κύριε Δημόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλημέρα στον κύριο Τσίτσιφο. Καλημέρα και από μένα. Είμαστε λίγο συνάδελφοι. Λίγο συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχετε 4 ερωτήσεις. 4, ρε Δημήτρη. Ναι, θα τις απαντήσει, τον γνωρίζω τον άνθρωπο, θα τις απαντήσει γρήγορα. Όσον αφορά την Αμφίπολη, οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οστολογικές εξετάσεις, τελείωσαν από το 2012 που ανακαλύφθηκαν τα οστά. Γίνανε βασικά για να τελειώσουνε. Αν γίνανε. Δεν έχει και τόσο σημασία, είναι αναξιόπιστες. Γιατί? Είναι χειραγωγήσιμα τα αποτελέσματα. Για να καταφύγουμε σε τέτοια μέσα, πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε όλα τα ευρήματα που υπάρχουν. Και αν δεν βγάλουμε από εκεί αποτέλεσμα, τότε θα καταλήξουμε σε αυτό. Όμως αυτό δεν χρειάστηκε να γίνει στην Αμφίπολη. Επεστράφει άλλωστε το ποσό που είχε δοθεί τότε, κοντά στις 300.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, διότι οι ανασκαφείς ξέραν ακριβώς με τι είχαν να κάνουν μέσα. Να μην ξεχνάμε ότι το μνημείο ήταν τελείως ασύλλητο και το συλλήσανε κατά την ανασκαφή. Εδώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Με τρία φορτηγά κτερίσματα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε ώρα. Μπορώ να επέμβω? Ναι, έλα Δημήτρη. Επειδή στις αρχές όταν ανακαλύφθηκε το μνημείο, εγώ δούλευα σαν εργάτης εκεί πέρα και κάναμε κοσκινίσματα. Mm-hmm. Όντως είχε συλληφθεί το μνημείο από τον θόλο από πάνω. Πότε είχε συλληφθεί από το θόλο από πάνω? Από πάνω από το θόλο συλλήφθηκε. Εκεί βρέθηκε η τρύπα.
και γι' αυτό πέσανε και όλα τα μπάζα μέσα στο μνημείο. Δεν ισχύει αυτό. Καμία τρύπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τρύπα, δεν έχει δείξει. Εμείς δεν έχουμε δει τρύπα. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Η άλλη ερώτησή μου. Εντός του αρχαιολογικού μνημείου βρέθηκε επιγραφή υπέρ εφιστιώνος? Όχι. Αυτό όχι. Ήταν ένα κεραμικό είναι που βρέθηκε ένα, έξω. Είναι ένα μάρμαρο που εγώ το χαρακτήρισα σκουπίδι με ένα πανογραμμένο που δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε επιγραφή. Okay. Όποιος γνωρίζει από αρχαίες επιγραφές καταλαβαίνει τι εννοώ. Ας πάρει μια οποιαδήποτε αρχαία μακεδονική επιγραφή και ας τη βάλει δίπλα σε αυτό το σκουπίδι. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Την επιχορήγηση για την αναστήλωση του θόλου και την κατασκευή του στεγάστρου την πήρε η κυρία Πατεράκη? Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ούτε την κυρία Πατεράκη ξέρω. Ποια είναι αυτή? Περιστέρη μήπως? Ορίστε. Μήπως η κυρία Περιστέρη εννοείς κύριε Δημήτρη? Όχι, όχι, η κυρία Πατεράκη που έκανε τις πρώτες ανασκαφές. Η καθηγήτρια από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Στην Αμφίπολη εννοείς? Ναι, ναι. Η Περιστέρη το ξεκίνησε αυτό. Αυτό που λες, μήπως μπερδεύεσαι εσύ, εγώ δεν έχω κάτι. Α, η κυρία Πατεράκη μήπως ήταν στην Βεργίνα? Να μην μπερδευόμαστε όμως, δεν ξέρω. Ναι, ναι, για την Αμφίπολη δεν μιλάμε. Για την Αμφίπολη, ωραία. Δημήτρη, τελείωσε γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Την επιχορήγηση για την αναστήλωση του θόλου και την κατασκευή στα κάστρο για να γίνει επισκέψιμο το μνημείο, την πήρανε? Στη Βεργίνα. Για την Αμφίπολη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θόλος καταρχάς, με την έννοια που το λες ο θόλος, θόλος υπάρχει μόνο στη Βεργίνα. Εκεί έχουμε την αρχαιολόγο την Κοταρίδου. Κάπου μπερδεύεσαι. Κάπου μπερδεύεσαι τα δύο πράγματα. Καλά, εντάξει. Πάντως, από ό,τι έχω διαβάσει μέσα στο ίντερνετ, έχουν ζητήσει εδώ και 2 χρόνια την αναστήλωση του μνημείου στην Αμφίπολη μέσω ΕΣΠΑ. Ναι. Και δεν δίνεται η άδεια για να γίνει επισκέψιμος ο χώρος. Καταρχάς, εδώ υπάρχει μπέρδεμα μεγάλο και υπάρχει και υποκρισία μεγάλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για να γίνει ένα μνημείο επισκέψιμο από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε η ανασκαφή. Αυτό που ανασκάφτηκε είναι περίπου το 6% του συνολικού μνημείου. Του 6%? Του συνολικού μνημείου. Υπάρχει δηλαδή ένα 94% που είναι άσκαφτο. Θα μας τα πεις αυτά αμέσως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Κάτι ακόμα, Δημήτρη, κάτι ακόμα τελευταίο. Ναι, ναι, και θα κλείσουμε, θα απαντήσει μετά θα ο κύριος. Θα το ξέρει ο κύριος Αστέριος, ναι, ναι. Ο σύζυγος. Γεωγραφικά, όπως γνωρίζουμε από την αρχαία ελληνική γραμματεία, ναι, χρησιμοποίησαν την τριγωνομετρία. Γεωγραφικά συνδέεται με άλλα μνημεία βάσει τριγωνομετρίας? Εγώ δεν παραδέχομαι την τριγωνομετρία. Okay. Πάμε σε διάλειμμα, θα επικοινωνήσει ο σταθμός, θα επικοινωνήσει ξανά με τον κύριο Αστέριο σε 2-3 λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Αστέριο Τσίτσιφο. Έχουμε μείνει, φίλε Αστέριε, στο ότι μόνο το 6% του μνημείου έχει φανερωθεί, άρα σημαίνει ότι όλος ο λόφος είναι ένα μνημείο από κάτω. Δηλαδή όπου και να τρυπήσεις θα βρεις μνημείο. Ναι. Για ποιο λόγο δεν σηκώνουν από εκεί πέρα, βγάλουν όλο το χώμα να τελειώνουμε? Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή όταν μου λες ότι όταν ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός μας, τον οποίο γνωρίζω και προσωπικά, μάλιστα πριν από ένα μήνα περίπου που ήταν στη Θεσσαλονίκη, φάγαμε και μαζί, όχι δυο μας, με μια παρέα, και θα μπορούσα να το ρωτήσω αυτό, δεν το ρώτησα, δεν το ήξερα να το ρωτήσω. Δηλαδή γιατί μόλις πήγε και είδε τις σφίγγες τρομοκρατηθήκανε? Δεν είναι καλό για την Ελλάδα, δεν είναι καλό για την πατρίδα μας ένα καινούριο
αξιοθέατο όπως είναι αυτό να έρθει στο φως, δεν θα δώσει μια ανάσα με τον τουρισμό που θα φέρει σε όλη τη Μακεδονία? Ή είναι αυτό που φοβήθηκα στην αρχή, ότι εάν θα βγει ένα τέτοιο τεράστιο μνημείο στη Μακεδονία θα χάσει κάποια αξία κάποιο άλλο κομμάτι της πατρίδος μας? Εξίσου σημαντικό και αυτό. Ισχύει και αυτό, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε, ποιο έχει σημασία? Είναι κάλλιστο να βγει ένα τέτοιο μνημείο για τους Έλληνες, αλλά δεν είναι κάλλιστο για τους Ανθέλληνες. Μην το ξεχνάς αυτό, το είπαμε στην αρχή. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανθεληνική τάση. Δηλαδή όλοι οι αρχαιολόγοι εκεί, τόσοι εργάτες, τόσος κόσμος, ένας δεν θα βγει να μιλήσει, να μας πει τι έγινε? Βγήκαν και μίλησαν, Γιώργο. Να σου θυμίσω τη μήνυση που καταθέσαμε στις 25 Ιανουαρίου. Για τα 3 φορτηγά που πήραν και για άλλα πολλά. Τι είναι αυτά τα 3 φορτηγά που τα ακούμε συνέχεια? 3 φορτηγά γεμάτα, λέει, με ευρήματα, απομακρυνθήκανε. Το οποίο τι είχαν αυτά και πού πήγανε? Λοιπόν, το οποίο βέβαια έρχεται σε τέλεια αντιπαράθεση με τις δηλώσεις της Μενδώνη ότι εκεί δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Ο τρόπος ο οποίος ήρθανε προς τα έξω και μάθαμε τι ακριβώς βρήκανε, εμένα με έχει πραγματικά συγκλονίσει. Γιατί? Θέμα πρώτον, σημαίνει ότι σε κάποια χρονική στιγμή κάποιος θέλησε να προστατεύσει το μνημείο κάνοντας ένα τεράστιο έργο. Γιατί το να μαζευτεί αυτό, η άμμος κουβά αυτό κουβά από εγώ, το ποτάμι, πόσες χιλιάδες κουβάδες πρέπει να ανεβήκανε πάνω για να σκεπάσουν με άμμο το μνημείο. Άρα κάποιος θέλησε να το προστατεύσει, έτσι δεν είναι? Το μνημείο ήταν εφτασφράγιστο, έτσι το λέω εγώ. Εφτασφράγιστο, όχι μόνο με την άμμο, είχε και επιμελώς κτισμένους διαφραγματικούς τοίχους με ογκόλιθους. Μία στην είσοδο και μία μπροστά από τις ουρανίδες, που δεν είναι καριάτιδες. Εμένα μου αρέσει να τις λέω με το πραγματικό όνομα. Να ρωτήσω μπροστά κάτι για τις ουρανίδες, όπως τις ονομάσατε. Ναι. Η μία λες και είναι κομμένη με το λέιζερ το πρόσωπό της. Ναι, ήταν πλειονισμένα τα πρόσωπα. Το ένα ευτυχώς δεν κατάφεραν να το κάνουν. Όπως και οι σφίγγες ήταν ακέφαλες. Όμως το ένα το κεφάλι βρέθηκε μέσα στο μνημείο. Κοίταξε, αυτά δεν τα λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Θα σου πω το λόγο. Εάν ήταν τίμια η ανασκαφή, θα το λαμβάναμε υπόψη και θα ψάχναμε το λόγο. Ναι, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ενώ προσπαθώ να σώσω το μνημείο, βγάζω το ένα κεφάλι για να το προστατέψω, να μην το πάρουν όπως πήραν ή μην το βεβηλώσουν όπως πήραν το άλλο. Λοιπόν, δεν θα βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Όχι. Από δεν κάτι θα άλλο, βγάζουμε μήπως συμπεράσματα, ναι, ναι, από τη στιγμή που εκεί έγινε σκηνοθεσία σύλλησης. Το κεφάλι μπορεί να μην ήταν εκεί που μας είπαν ότι το βρήκαν. Αυτό θα πει σκηνοθεσία. Τόσο πολύ δηλαδή. Τόσο πολύ και χειρότερα. Πάμε πάλι να το πιάσουμε από την αρχή. Να το πιάσουμε. 3 φορτηγά μεταφέρονται με γεμάτα, με ευρήματα. Βασικά πήγαν πού? Ξέρουμε που πήγαν. Πήγαν εκτός Ελλάδος. Εκτός Ελλάδος, μα τι μου λες τώρα? Αυτό είναι φρικιαστικό που μόλις είπες. Εγώ άλλα τα βρίσκω φρικιαστικότερα. Δηλαδή? Δηλαδή το ότι αυτή τη στιγμή η πρωταγωνίστρια αυτών που συζητάμε είναι υπουργός πολιτισμού, εγώ το βρίσκω φρικιαστικότερο. Η οποία βέβαια έδειξε το πρόσωπό της με το φασισμό που επέβαλε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βέβαια εγώ ξέρω γιατί το κάνει. Το κάνει να μην διαραίονται πληροφορίες. Για όνομα του Θεού Γιώργο, για πες μου. Τι είναι αυτό που έχει να κρύψει το Υπουργείο Πολιτισμού από τους Έλληνες? Τι είναι, ρε Χριστάνε? Βέβαια ρητορική είναι η ερώτηση. Ναι, τι είναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή πήραμε από μέσα τα ευρήματα, 3 φορτηγά και τα στείλαμε στο εξωτερικό. Γιατί? Γιατί?
Πάλι στο ίδιο θα καταλήγουμε. Οι ανθέληνες. Τι είχαν τα φορτηγά, να πάμε στο άλλο. Τι είχαν αυτά τα φορτηγά? Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μιλάμε για ένα ασύλλητο μνημείο το οποίο ήταν εφτασφράγιστο, προστατευμένο, που βέβαια στάθηκε οι 7 προστασίες στάθηκαν ανίκανες να αντισταθούν στο κράτος. Έτσι. Αυτές οι προστασίες που αντιστάθηκαν σε όλους τους αιώνες, σε όλους που πέρασαν από εκεί. Μα πέρασαν οι Ρωμαίοι, αν ήταν μέσα, είχε πολύτιμα αντικείμενα, δεν το συλλήζανε, δεν το ξέρανε. Όχι αυτό, όχι αυτό. Αυτοί, να μην ξεχνάμε ότι οι Μακεδόνες με τους Ρωμαίους είχαν ομόθρησκο και μιλάμε για ιερό. Μάλιστα. Δεν ήταν βέβυλοι οι Ρωμαίοι. Όχι. Δεν ήταν βέβυλοι οι Ρωμαίοι. Εκεί ήταν τα ιερά και τα όσια των Μακεδόνων. Ήταν το τιμενίδον ιερό. Να μην ξεχνάμε ότι τον Αλέξανδρο οι Ρωμαίοι τον λάτρευαν σαν Θεό. Αυτό αποδεικνύεται από εκατοντάδες νομίσματα. Δεν υπάρχει αυτοκράτορας που να μην έβαλε το πορτρέτο του μαζί με αυτό το Αλεξάνδρου σε νομίσματα. Οι Τούρκοι εκ των υστέρων δεν ξεγνωρίζανε ότι υπάρχει εκεί κάτι, αλλιώς... Είχανε εξαφανιστεί μνήμες. Είχανε εξαφανιστεί μνήμες. Και έτσι σώθηκε. Πάμε τώρα σε κάποια ερωτήματα. Ναι. Για να διαταχθεί από κάποιον ισχυρό ως ένα θωρακιστή από κάποιους κινδύνους που θα πρέπει να υπήρχαν κατά τη γνώμη αυτού που έδωσε τη διαταγή, και να γεμίσει, το ξαναλέω, με άμμο. Άμμο φερμένο από το ποτάμι, ψηλή άμμο που όποιος πάει να μπει από πάνω τον παραχώνει. Γι' αυτό το είχαν βάλει τον άμμο. Όχι και τόσο ψηλή, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως ναι, δεν μπορούσε να μπει ο άλλος μέσα και να σκάψει. Γιατί δεν σε είχε... καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς, το μνημείο έχει μία είσοδο. Και ο κύριος διαφραγματικός τείχος που ήταν μπροστά από τις ουρανίδες ήταν τελείως άθικτος. Αυτές οι τρύπες που δείχνει ψηλά επάνω δεξιά. Από εκεί κατάχωσαν το μνημείο. Εκεί ήταν οι εργάτες που ρίχναν τους κουβάδες μέσα για να το καταχώσουν. Στο τέλος, αλλά στο τέλος δεν είχαν βάλει μισό λεπτό. Καταρχάς να πούμε ότι το μνημείο καταχώθηκε το 41 π.Χ. από τον Μάρκο Αντώνιο, μετά τη μάχη των Φιλίππων. Ήταν η τιμωρία προς τους αμφιπολίτες που πήραν το μέρος του Βρούτου και του Κάσιου. Και θέλοντας να προασπίσει ο Μάρκος Αντώνιος το Παγκαίο, το Χρυσοφόρο Παγκαίο, μετέφερε το κέντρο της λατρείας των Μακεδόνων από την Αμφίπολη στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ήταν ο λόγος της κατάχωσης του μνημείου. Και βέβαια το κατάχωσε με σεβασμό, βέβαια έκοψε τα κεφάλια για να μην δουν τη σύλληση που θα κάνει, γιατί δύο πράγματα που τον ενδιέφεραν τον Μάρκο Αντώνιο τα πήρε και τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά ήταν τα οστά της Ολυμπιάδος, που ήταν και η αρχιέρεια η δικιά του, και μετά κατάχωσε το μνημείο κατά τον τρόπο που το βρήκαμε. Είπες με σεβασμό. Ναι, γιατί είναι το ομόθρησκο. Αυτό που μας δείξανε μόνο σεβασμό δεν δείχνει. Δηλαδή διάσπαρτα τα κόκαλα από τα σώματα που θαυτήκαν εκεί γύρω γύρω. Γιώργο, σκηνοθεσία, μη συνεχίζεις τα κόκαλα. Σκηνοθεσία και, είναι. Και κάτι ακόμα. Και μία πόρτα. Ο σκελετός ήταν ένας μέσα. Οι επιπλέον σκελετοί είναι σκηνοθεσία για να θολώσουν τα νερά. Αυτό το πράγμα ξέρω. Δηλαδή να απαγκιστρωθούμε από το τι ανακοίνωναν οι ψεύτες τότε. Γιατί μεγάλη εντύπωση μου κάνει ότι η πόρτα που κλείνει το τελευταίο θάλαμο, ναι, βάρους 1,5 τόνου, είναι βγαλμένη, ριγμένη, ναι, πάνω στα κόκαλα και από πάνω σκεπασμένη με την άμμο. Οπότε διαρωτώ με εγώ, ένας άνθρωπος που με σεβασμό ρίχνει την άμμο μέσα για να προστατέψει το μνημείο
δεν σέβεται τα κόκαλα πρώτα να τα βάλει στη θέση τους. Είπαμε, γιατί τα ρίχνει, Γιώργο, την πόρτα από πάνω. Σκηνοθεσία, Γιώργο. Και η πόρτα σκηνοθεσία, λοιπόν. Τωρινή σκηνοθεσία, βέβαια. Και η πόρτα είναι ρηγμένη μέσα στην τρύπα για να τραβήξουν φωτογραφία. Και βέβαια τα θυρόφυλλα ήταν δύο. Το άλλο το είδε κανένας. Ποιο? Το άλλο το θυρόφυλλο. Δεν είναι πάνω, δεν έχει μείνει εκεί. Είναι ένα θυρόφυλλο όχι μόνο. Το άλλο είχε επιγραφή, δεν το βγάλαν φωτογραφία. Εξαφανίστηκε. Αυτά τα ξέρεις από πληροφορίες τις οποίες έχεις συλλέξει από κόσμο που δούλευε μέσα κτλ. Οι εργάτες, Γιώργο, μίλησαν. Μίλησαν. Και θα μιλήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πλήρης γνώστης του τι έγινε, αλλά είμαι μεγάλος γνώστης του τι έγινε εκεί. Και βέβαια δεν χρειάζεται πολύ νοημοσύνη και μόνο κάποιος να μπει στις φωτογραφίες, βλέπεις. Είναι και πράγματα που δεν τα σκέφτηκε κάποιος. Έχεις δει καμιά φωτογραφία πανοραμική να δείχνει όλο το θάλαμο? Όχι. Αποσπασματικές φωτογραφίες από εκεί που τους βόλευε. Γιατί μέσα είχε 7 αγάλματα. 7. Είδες κανένα άγαλμα? Γιώργο, μ' ακούς? Φίλος ακροατής ρωτάει αν αληθεύει ότι δόθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό από την Αμερική, από ομογενείς ίσως, και δεν δέχτηκε η Επιτροπή ή το Ελληνικό Κράτος ή το Υπουργείο Πολιτισμού να τα πάρει αυτά τα χρήματα. Ναι, δεν τα δέχτηκαν. Είναι αλήθεια. Γιατί αν τα δέχονταν ήταν υποχρεωμένοι να βγάλουν τον Αλέξανδρο. Γεια στάσου, ρε. Όλα είναι απλά. Ρε Αστέρι. Ο Αλέξανδρος μετά το θάνατό του, ξέρουμε από ό,τι έχουμε διαβάσει, ότι βρίσκεται τοποθετημένο το πτώμα του σε ένα φέρετρο γεμάτο μέλι για να το συντηρήσουν. Φτιάχνουν μια τεράστια άμαξα χρυσή με 60 τόσα μουλάρια όλα άσπρα που κάει και με ένα στρατό που τα συνοδεύει. Σωστά. Για να τα πάνε στη Μακεδονία. Στο δρόμο, λένε, του συστήνει ο Πτολεμαίος με στρατό και κλέβει την άμαξα. Έτσι. Με τη σωρό. Και την πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, όπου βρίσκεται εκεί, και στον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου τον επισκέπτονται και διάφοροι αυτοκράτορες, όπως ο Νέρον, και μάλιστα ένας του έπιασε και τη μύτη, λέει, και την χάλασε. Ο Αύγουστος, ο Ιούλιος Κέσσαρας και τελευταία ο Καρακάλας, ο οποίος ανακάλυψε την απάτη. Ο Καρακάλας ανακαλύπτει, γιατί μερικοί λένε ότι τα οστά του είναι στην Ιταλία, σε ένα ναό του Μάρκου, του Ευαγγελιστή. Ο κάθε πικραμένος λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή, τον αυσολείο που υπάρχει, που υπήρχε και από ό,τι λένε καταστράφηκε από τους φανατικούς καλογύρους γύρω στο 400 επί Θεοδοσίου. Ο Καρακάλας το κατέστρεψε. Κανένας φανατικός χριστιανός δεν το κατέστρεψε. Γιατί το κατέστρεψε ο Καρακάλας? Γιατί ανακάλυψε την απάτη. Και πώς? Γιατί δεν υπήρχε Αλέξανδρος εκεί. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή όλα αυτά τα ιστορικά δεδομένα που υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι ο Πτολεμαίος με το στρατό του πήρε την άμαξα και την πήγε στην Αίγυπτο, δεν είναι αλήθεια? Ή μπορεί να την πήγε και εκ των υστέρων να διοχετεύτηκε το κρυφά? Ξέρεις, Γιώργο, και οι βασιλείς τότε ήταν και πολιτικοί, να μην το ξεχνάς. Ναι. Εγώ θα σου πω απλώς ένα ενδεχόμενο, για να μην το μακρηγορήσουμε. Ήμασταν εκεί για να ξέρουμε αν η Ολυμπιάδα με τον Πτολεμαίο δεν προχώρησαν σε συναλλαγή να πάρει η Ολυμπιάδα το γιο της και ο Πτολεμαίος να κάνει σαν να τον έχει τον Αλέξανδρο. Ήμασταν εκεί για να το ξέρουμε. Θα μπορούσε άνετα να γίνει. Άνετα. Ανετότατα. Γιατί είπαμε, ήταν και πολιτική. Εφάρμοζαν και προπαγάνδα τότε.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα που καθιερώθηκε στην Αλεξάνδρεια, και εδώ να σημειώσουμε ότι κανένα νόμισμα από τους χιλιάδες νομισματικούς τύπους της Αλεξάνδρειας, γιατί ήταν το νομισματοκοπείο που έκοβε τα πιο πολλά νομίσματα, δεν έχει το παραμικρό υπονοούμενο ότι ο Αλέξανδρος θα μπορεί να είναι στην Αλεξάνδρεια. Αυτό σημαίνει κάτι. Και βέβαια όταν πήγε με τη σειρά του ο Καρακάλας, που ήταν ψυχάκιας με τον Αλέξανδρο, να προσκυνήσει το ίνδαλμά του, ανακάλυψε την απάτη. Και εκνευρίστηκε τόσο πολύ που έκαψε τη μισή πόλη, έκαψε τη βιβλιοθήκη, έβαλε τον πατέρα του, το Σεπτίμιο Σεβίρο, να καταστρέψει τον ψευτοτάφο. Και αφού προηγουμένως ανακάλυψε εκεί το μεγάλο μυστικό, ότι ο Αλέξανδρος είναι στην Αμφίπολη. Ανακάλυψε και ότι είναι στην Αμφίπολη. Μπράβο. Πάμε λοιπόν ξανά στην Αμφίπολη. Μιλάμε για 7 αγάλματα τα οποία έχουν χαθεί. Τι αγάλματα ήταν αυτά και αν η βάση του ενός αγάλματος, αγάλματος είναι αυτή που ξεκολλήθηκε και έκανε την τρύπα επάνω στο... Ναι, το κυρίως άγαλμα που δίνει χαρακτήρα στο ιερό, μάλιστα, που είναι η Περσεφόνη που θυλάζει το Ζαγραία, ήταν στην τρύπα του ψηφιδωτού. Το κυρίως άγαλμα. Δεν είναι λοιπόν η Περσεφόνη πάνω στο άρμα. Όχι. Αλλά το άρμα είναι ο Φίλιππος με την Ολυμπιάδα. Ότι μόλις το είδα, το μυαλό μου πήγε στο Φίλιππο και μάλιστα με τον τρόπο που οδηγάει και δείχνει ένα πανικό στο πρόσωπό του, κάτι που δεν θα το είχε ποτέ Θεός, τον πανικό αυτό, να, τον τρόπο που τα μαλλιά... Δεν είναι πανικός. Δεν έχει, είναι ένα πανικό το πρόσωπό του. Δείχνει ένα... ότι κάτι κοιτάει πίσω, μήπως του έρθει κάτι που κάπου... Όχι. Είναι, εκείνη τη στιγμή είναι ο νεκρός Φίλιππος, ο οποίος είναι στεφανωμένος με το στεφάνι του Ολυμπιονίκη και είναι επάνω στην αγαπημένη του συνορίδα που τον έκανε 2 φορές Ολυμπιονίκη και τον συνοδεύει η γυναίκα του Ολυμπιάδα, η οποία έχει τα μαλλιά λιτά γιατί τον μυρολογεί εκείνη τη στιγμή. Η Ολυμπιάδα είναι ζωντανή και τον συνοδεύει στον κάτω κόσμο. Προηγείται ο ψυχοπομπός. Τον και οποίο βέβαια... έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον Αλέξανδρο, ο Ερμής εκεί. Εντάξει. Ναι, άμα εγώ το κάθισα και το παρατήρησα. Εντάξει, αλλά... Ναι, ναι. Λέω μήπως επειδή είχε πεθάνει πρώτος αλλά ο Αλέξανδρος. Αλλά αν σκεφτείς ότι... από την Ολυμπιάδα. Τη χρονιά θανάτου του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος δεν ήταν ακόμα ένδοξος. Είναι απλά μια ομοιότητα. Μάλιστα. Αργότερα, μετά θάνατον, μα μετά θα ο Αλέξανδρος απεικονίστηκε και σαν Ερμής. Αχα, να τους λοιπόν. Αλλά αργότερα. Όπως ας πούμε η αιωνιότητα του Αλεξάνδρου απεικονίζεται και στον τάφο του Λυσιμάχου στη ζωγραφιά που είναι έξω από τον τάφο. Είναι κεντρικό πρόσωπο ο Αλέξανδρος. Σε νεαρή ηλικία με το δάφνινο στεφάνι. Που βέβαια, εάν ήταν ο τάφος του Φιλίππου, σε καμία περίπτωση δεν θα είχε ο Αλέξανδρος θέση εκεί. Γιατί είπαμε, δεν ήταν ακόμα ένδοξος. Και μόνο οι αιώνιοι άντρες φοράνε δάφνινο στεφάνι. Και σε καμιά περίπτωση οι ζωντανοί. Και σε είναι καμιά περίπτωση ο Θεός Πλούτωνας ή Άδης δεν φοράει στεφάνι. Εγώ δεν το έχω δει σε κανέναν. Ο Πλούτωνας φοράει στέμα. Στέμα, όχι στεφάνι. Και κρατάει σκύπτρο. Είναι επειδή είναι βασιλιάς του κάτω κόσμου. Βλέπεις ότι στη συνορίδα στην Αμφίπολη ο Φίλιππος δεν κρατάει τίποτα και είναι και ασχημάντρας. Σαν να του λείπει και ένα δόντι. Οι αρχαίοι θεοί είχαν εξειδανικευμένες μορφές. Αλλά όλα αυτά μπορούν να τα αντιληφθούν μόνο κατηρτισμένοι αρχαιολόγοι και όχι αστοιχείωτοι σαν αυτούς που κυκλοφοράν. Που το μυαλό τους είναι μόνο στο πώς να στήσουν κάποια απάτη στυλ Βεργίνας για να περάσουν σε άλλα επίπεδα. Με το ψέμα δηλαδή. Εάν βγούνε προς τα έξω οι πληροφορίες, εάν δηλαδή εκεί
είναι μόνο ο Αλέξανδρος, τα κόκαλα δεξιά-αριστερά που έχουν βρεθεί, νομίζω και από ένα μικρό κάτι, παιδί. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μπορεί να μην έγινε αντιληπτό. Ο χώρος που ανασκάφτηκε, αυτό το 6%, είναι το προσκύνημα του Φιλίππου. Είναι ο Φίλιππος. Ο Αλέξανδρος είναι παραμέσα. Είναι εκεί που δεν τολμούν να σκάψουν. Η κατάστασή τους είναι τραγική. Είναι μια κουρτίνα με χώμα και δεν τολμά να την τραβήξουν. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και μέχρι πότε μπορούν να το κρύβουν αυτό, ρε Αστέρια? Όχι για πολύ. Μόλις γίνουν τα απαραίτητα για την αρπαγή που έγινε στο χώρο που ανασκάφτηκε, τότε πιστεύω ότι θα έρθουν οι συνθήκες έτσι, ούτως ώστε θα συρθούν να το κάνουν. Γιατί από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να συμπληρώσουμε αυτά που θέλουμε σε 3-4 λεπτά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είσαι στο τιμόνι. Εγώ είμαι στο τιμόνι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σου. Σίγουρα κάποιοι από εμάς γίνανε πιο σοφοί σήμερα, αλλά δεν μου τα λες καλά. Θέλω να, να μου δώσεις πληροφορίες, να μου πεις τι γράφαν οι επιγραφές, να μου πεις τι είναι αυτά τα 7 γάλματα, να μου πεις πώς φύγαν και πού πήγαν. Αν ξέρεις φυσικά, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, 2-3 λεπτά, και αν κάποιος φίλος έχει θέλει κάτι να ρωτήσει τον κύριο Τσιτσιφό, εδώ είμαστε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε, πάμε, πάμε Χρήστο. Ο ένας ο σκελετός λένε ότι ανήκει σε γυναίκα. Υπάρχει και ένας σκελετός από μικρό παιδί και ένας σκελετός από ο οποίος είναι και καμένο τα κόκαλα, που σημαίνει ότι αποτεφρώθη. Γι' αυτά τι έχουμε να πούμε, κύριε Αστέρη? Γιώργο, θα πω ότι δεν είσαι καλός μαθητής. Είπαμε, οι σκελετοί είναι προϊόν σκηνοθεσίας. Δηλαδή πήγαν εκεί δεν πέρα. Δεν ήταν από τα αρχαία χρόνια έτσι, τώρα τα σκηνοθετήσαν έτσι. Άρα εμείς τι θα κάνουμε, κριτική στη σκηνοθεσία? Είναι αναξιόπιστη. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το θέμα των σκελετών. Ένας σκελετός υπήρχε εκεί. Οι άλλοι είναι σκηνοθετημένοι. Το ότι λένε ότι ενδεχομένως να ήταν της Ροξάνης και του γιου του Αλεξάνδρου, τον Αλέξανδρο. Όχι. Δεν μπαίνουμε καν στην ουσία της. Δεν θα μπορούσε να είναι η Ροξάνη εκεί? Είναι αλλού. Τι είπαμε, 6%. Αυτό είναι το προσκύνημα του Φιλίππου. Σε ένα τέτοιο τεράστιο χώρο δεν υπήρχε λόγος συνοστισμού. Αυτό τώρα δεν μένει παρά να σκάψουν και το υπόλοιπο και να δούμε όλα τα ιερά της Αμφίπολης, όλους τους τιμενίδες, να δούμε το ιερό του Στριμώνα, να δούμε το ιερό του Ρίσου, τα πάντα. Να δούμε το νεκρομαντίο της Ολυμπιάδας που είναι εκεί. Όλα να τα δούμε. Ένα όμως τέτοιο τεράστιο έργο δεν θα έπρεπε να έχει καταγραφεί από περιηγητές ή ιστορικούς της εποχής? Γιατί μόνο το μάρμαρο που έχει μεταφερθεί από τη Θάσο είναι ένα τόσο τεράστιο έργο που κάπου θα έπρεπε να έχει καταγραφεί. Από τα νομίσματα. Μάλιστα. Είναι επαρκώς καταγεγραμμένο. Δηλαδή, από τα νομίσματα. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει δηλαδή, πρέπει να έχουμε εικόνα νομισμάτων. Περιέγραψε μας ότι βρέθηκε το τάδε νόμισμα το οποίο... Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Αυτό μόνο με εικόνα γίνεται. Μόνο με εικόνα. Ωραία. Βέβαια είναι καταγεγραμμένο και σε πηγές αυτές που ξέφυγαν, γιατί τι είπαμε στην αρχή? Ότι υπάρχουν αφαίρεσες οι οποίες... με δύο τρόπους, είτε με αφαίρεση στοιχείων, είτε με προσθήκη ψευδών στοιχείων. Γεγονός είναι ότι το μνημείο υπάρχει. Το βλέπουμε. Είναι καταγεγραμμένο από τα νομίσματα. Βέβαια και τα νομίσματα είναι πηγές. Εγώ έχω βγάλει σε διάφορες αναρτήσεις,
στο διαδίκτυο δεκάδες των δεκάδων νομίσματα που αναφέρονται στο μνημείο αυτό. Και μάλιστα το περιγράφουν και καρέ-καρέ πώς γινόντουσαν οι θυσίες και τα πάντα σε αυτό το μνημείο. Αλλά είπαμε, το νόμισμα εξακολουθεί να είναι ακόμα μια εξειδικευμένη γνώση που δεν την κατέχουν οι πολλοί. Βέβαια, οι χιλιάδες φίλοι μου που τα διαβάζουν σε αυτό το απλό το Facebook ή σε άλλες ομιλίες έχουν πει στο νόημα πώς δουλεύει το νόμισμα. Ένας φίλος από Κρήτη θέλει να κάνει μια παρέμβαση και μια ερώτηση. Βεβαίως. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα, εφόσον έχουμε το προηγούμενο της αυτής της κλοπής που έχει γίνει, ο εισαγγελέας δεν θα έπρεπε να πάρει ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην συνεχιστεί αυτό? Είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω, όταν υπάρχει μια τέτοια καταγγελία από έναν επιστήμονα, γιατί ο κύριος Τσιφός είναι επιστήμονας. Δεν πρέπει να παρέμβει κάποιος, ναι, να το κοιτάξει αυτό το θέμα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει μήνυση από τις 25 Ιανουαρίου και ο εισαγγελέας κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Είναι κάτι που θα σκάσει σαν βόμβα. Ναι, ωραία. Εγώ ακούω ότι θα ξεκινήσουν τώρα, κάπου διάβασα ότι θα ξεκινήσουν ξανά την ανασκαφή. Τίποτα κάτι δεν γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι αληθές αυτό? Η κινητικότητα υπάρχει προς την αντίστροφη πλευρά. Προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους. Ναι. Ανασκαφή σημαίνει ένα πράγμα. Ανοίγουμε και το υπόλοιπο μνημείο. Ναι, ωραία. Το τι κάνουν στο ήδη ανοιγμένο είναι για κατανάλωση και για να... Δεν θέλω να το πω, γιατί θα έμπαινα σε χαρακτηρισμό. Δηλαδή εγώ αυτό που εκλαμβάνω είναι ότι ο εισαγγελέας έχει επιληφθεί του να μην φύγουν επιπλέον αρχαία μέσα από το... Τι να φύγω, δεν έχει μείνει τίποτα, εκτός η καινούργια ανασκαφή άμα δείξει κάτι. Το μνημείο είναι παντελώς άδειο. Εδώ να πούμε ότι έχει 4 χρόνια που καταχώσαν τον περίβολο. Ήταν το πρώτο βήμα τους για να εξαφανίσουν την ανασκαφή και το κάναν δίθεν προσωρινά για να διαφυλάξουν τη στατικότητα του μνημείου, αλλά ο περίβολος είναι ακόμα καταχωμένος. Και δεν πρόκειται ποτέ να τον ξεκαταχώσουν, αν δεν τους σύρουμε να τον ξεκαταχώσουν. Και το κάνανε γιατί επί ένα χρόνο μετά την ανασκαφή, μετά το σταμάτημα, ανεβαίναν λεωφορεία για να βλέπουν μόνο και μόνο τον περίβολο. Μα εγώ προσπάθησα να πάω να το δω και δεν μπόρεσα. Αυτόν τον λαμπρό περίβολο που υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν μιλάμε για συνέχιση της ανασκαφής. Αυτό θα ήταν ευχής έργο. Τα άλλα είναι παιχνίδια, πολιτικά. Άλλωστε, δηλαδή για τον περίγυρο τον έχουν παραχώσει. Βέβαια. Κάποια κομμάτια του περιγύρου που βρεθήκανε μακριά 50 χιλιόμετρα και τα φορτώναν τα φορτηγά. Εντάξει, δεν λέμε για αυτά. Αυτά ήταν κομμάτια τα οποία περισυνελέχθηκαν. Μιλάμε για τον περίβολο. Αυτό τον περίβολο που τον βλέπουμε στις φωτογραφίες, τον καταχώσαν. Δεν υπάρχει πλέον. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Εφόσον υπάρχει πλέον ένα βήμα στη Βουλή από έναν βουλευτή, υπάρχει φαντάζομαι δυνατότητα... αναφέρεσαι στον αντιπρόεδρο του ομίλου του δικού μου που έγινε βουλευτή. Μπράβο. Δεν γνωρίζω, ναι, βέβαια τις διαδικασίες, δεν είμαι γνώστης. Εάν αναλάβει το δύσκολο έργο ή το βαρύ έργο, να καταθέσει έναν πλήρη φάκελο στη Βουλή για το τι συμβαίνει εκεί. Νομίζω εκεί δεν θα είναι κάτι βέβαια που θα το... Ορίστε. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σωστή η αναφορά σας. Νομίζω ότι στο του Βελόπουλου, στο Βελόπουλος είναι... Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Κώστας ο Μπούμπας. Μπούμπας Κώστας. Ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του ομίλου. Πρόεδρος εγώ, αντιπρόεδρος αυτός. Αυτός, όπως λέει ο ακροατής πολύ σωστά, δεν μπορεί να προωθήσει το θέμα αυτό στη Βουλή. Θα το κάνει. Και μάλιστα ο Βελόπουλος είναι ένας αρχαιολάτρης
Και έχουμε και άλλους φίλους με το μα φίλο μου. Μα είναι και ο ίδιος αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος και μάλιστα είναι και ο φίλος μου ο Κώστας ο Χίτας. Στο Βελόπουλο βγήκε βουλευτής. Που κάναμε μαζί εκπομπή εδώ πέρα επί 5 χρόνια. Να βοηθήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αν υπάρχει βουλευτής μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δυνατόν. Που έχει... Θα γίνει ναι. Το καλύτερο δυνατόν. Και είναι μοιραίο να γίνει. Γιατί είπαμε σε πολύ λίγο καιρό αυτό θα ξεσπάσει σαν βόμβα. Και τότε όχι μόνο αυτοί θα ασχοληθούν, αλλά θα βρεθούν και πολλοί άλλοι για να ασχοληθούν. Ο φίλος από την Κρήτη έχει κάτι άλλο να πει, θέλει κάτι άλλο. Όχι, όχι, εντάξει, αυτά τα δύο ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και ειδικά η επισήμαση. Κύριο Αστέριο για αυτό που κάνει. Πραγματικά είναι η Ανάσταση, είναι η αρχή της Ανάστασης του Ελληνισμού. Εάν καταφέρει αυτά που επιδιώκει να καταφέρει, είναι, ξεκινάει ένα μεγάλο κομμάτι για τον ελληνισμό νέο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλε μου, να πω κι εγώ κάτι. Βεβαίως. Θα σε δω τον άλλο μήνα κάτω στη Φεστό που θα γίνει επίσημα η παρουσίαση. Πότε θα γίνει αυτή, για να ξέρει και ο ακροατής. Την ημερομηνία δεν την έχουμε ακόμα, αλλά περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Είμαι εδώ στη Φεστό, είμαι στην περιοχή της Φεστού, είμαι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Α, ωραία, θα το μάθεις. Πρώτος από όλους θα το μάθεις. Χαιρετίσματα. Σαβάκης Γρηγόρης λέγομαι. Είμαστε και... Σας παρακολουθώ και στο Facebook, οπότε θα μάθω. Αν με παρακολουθούσε από εκεί... Γρηγόρης, πώς είπατε, Κουτσαβάκης. Ναι, Σαβάκης Γρηγόρης. Σαβάκης. Ευχαριστούμε. Σαβάκη Γρηγόρη. Να σε καλά, κύριε Σαβάκη. Λοιπόν, να πάρουμε την επόμενη γραμμή. Καλή δύναμη, καλή γεια σου, δύναμη. Γεια σου, κύριε Σαβάκη. Ορίστε ο επόμενος. Εγώ είμαι επόμενος. Εσείς, κύριε μου. Καλημέρα, κύριε. Καταρχάς, Γιώργο, συγχαρητήρια σε ένα που ανοίγεις ένα τέτοιο θέμα και θα δούμε πόσο σημαντικό είναι στην πορεία αυτό που θα πω, σε σχέση με αυτά που θέλω να πω δηλαδή. Και πες μου λίγο, επειδή την εκπομπή την πέτυχα στη μέση, την εκπληκτική αυτή εκπομπή, ποιος είναι ο κύριος που ομιλεί? Ναι, κύριε Αστέρια. Είμαι ο Αστέριος ο Τσίντσιφος, ο νομισματολόγος. Μάλιστα. Ο συγγραφέας, ο ερευνητής. Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτά που είπε, τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα αντικρούσει ιδιαίτερα, όχι γιατί μπορεί να τα αποδείξει ο κύριος Αστέριος, αλλά διότι ανακύπτουν σαν ερωτήματα εδώ και πόσο καιρό, με την Αμφίπολη σε ανασκαφής, τι έγινε με αυτό το θέμα που το θάψανε. Είναι ένα πράγμα το οποίο και εμένα μου δημιουργεί. Εγώ μένα δεν με καλύπτει καθόλου ο κύριος Αστέριος. Ένα λεπτό. Εμένα με καλύπτει. Όσο και αν οι πηγές του δεν μπορεί να είναι, και ούτε θα ήταν δυνατό να είναι έγκυρες. Έτσι, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι έγκυρες. Έτσι, γι' αυτό λέω δεν μου καλύπτει. Εν τούτης, ακόμα πιο παράξενο, από τις πιο παράξενες αυτές καταγγελίες του κ. Αστέριου, είναι το ότι θαύτηκε ένα τέτοιο θέμα. Αυτό είναι ακόμα πιο παράξενο από αυτά που είπε ο κ. Αστέριος. Οπότε, ό,τι και να πει κάποιος, πιστευτά μπορούν να γίνουν. Εγώ μένω, κύριέ μου, σε δύο θέματα. Στο ένα θέμα είναι ότι ο κ. Αστέριος Τσιτσιφός βγαίνει στον αέρα, τα λέει και έχουν καταθέσει ένα λεπτό, που έχουν καταθέσει ο σύλλογός τους και μήνυση και έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη και ο εισαγγελέας, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ένα το θέμα αυτό, και θέμα δεύτερον ότι ο αντιπρόεδρος ή πρόεδρος της Επιτροπής, κάπως μου είπε το όνομα μου διαφεύγει, που είναι βουλευτής πλέον στο Βελόπουλο, να βγει για να το καταγγείλει στη Βουλή. Λοιπόν, αυτό θέλω για μένα εδώ να πω λίγο να κάνω, ήδη το έκανε στην πρώτη του ομιλία. Ήδη το έκανε στην πρώτη του ομιλία. Να πω γιατί παίρνω τηλέφωνο. Εδώ ανακύπτουν δύο τεράστια ερωτήματα, έτσι. Το ένα είναι οι εργάτες που δουλεύαν εκεί, που δεν θα ήταν λίγοι, σωστά. Βεβαίως. Έχω και εργάτη στο τηλέφωνο που δούλευε εκεί, θα βγει αμέσως μετά από εσάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό. Δεν είναι ένας, θα θέλαμε πολλούς. Λογικά είναι πολλοί. Όλοι αυτοί πολλοί είδαν τι έγινε. Δεν θα ήταν. Είδαν τι έγινε. Είδαν τι έγινε, όλοι. Ωραία, αυτοί που είδανε. Μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το περιγράφεται, το οποίο έχει εκατοντάδες αυτόπτες μάρτυρες, σωστά. Δεκάδες. Ακριβώς. Ναι. Και αυτοί που διέπραξαν το έγκλημα δεν φοβόταν το αυτονόητο.
Άμα φοβόνται, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο φοβόνται. Μα γιατί το κάνανε, δηλαδή, σαν να μου λες εμένα να πάω να σκοτώσω με 100 αυτόπλες μάρτυρες. Θα το κάνω ποτέ. Καταρχάς, εδώ τώρα είμαι υποχρεωμένος να ευλογήσω τα γένια μου. Να τα ευλογήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο Αστέριος να ασχολείται κάθε μέρα από το 2014 με αυτό το έγκλημα που κάνανε εκεί, κανένας δεν θα θυμόταν ότι στην Αμφίπολη έγινε κάποια ανασκαφή. Εδώ είναι το δεύτερο δικό μου. Αυτό που λέτε, κύριε Αστέριε, είναι το δεύτερο ερώτημα για μένα, τεράστιο που ανακύπτει. Ναι. Το δεύτερο τεράστιο ερώτημα, το οποίο δείχνει πόσο άχρηστοι έχουμε γίνει όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και του εαυτού μου. Έτσι. Αν είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι που είναι κάπως σχετικοί με το θέμα, σε αυτό το τεράστιο θέμα, κάποιοι δεν ασχολήθηκαν εντατικά με αυτό το τεράστιο θέμα, ενώ όλοι γνωρίζαμε πώς θάβεται αυτό το μεγάλο μυστήριο της Αμφίπολης. Οι δημοσιογράφοι μόνο με ΠΑΟΚ και Άγιαξ και Ολυμπιακό θα ασχολούνται και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σαν κοινό που μόνο με αυτά θα ασχολούμαστε. Είναι απίστευτο αυτό που έχουμε καταντήσει. Ένα λοιπόν, τεράστιο θέμα. Εδώ να πω κάτι. Το θέμα είναι πολύ πιο απλό. Μπορούμε να το συζητάμε ώρες. Όμως το θέμα είναι απλό. Στις 17 Φεβρουαρίου η Real News βγήκε πρωτοσέλιδο με αυτό το θέμα. Όπου ευθέως τους αποκαλώ αρχαιοκάπηλους. Ναι. Είδατε κανέναν να μηνύσει τη Real News? Είδατε κανέναν να μηνύσει εμένα? Η λογική είναι απλή. Όποιος είναι αθώος υποστηρίζει την αθωότητά του. Όποιος είναι ένοχος μένει μέσα στην τρύπα του και δεν κάνει τίποτα. Το θέμα είναι πολύ απλό. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα το αν έγινε αρχαιοκαπηλή, αν έγινε έγκλημα εκεί. Και βέβαια έγινε. Και υπάρχει λίστα ολόκληρη ατόμων. Εργατών, τι κάνουνε, φυλάκων, που θα πάνε φυλακή. Και μπράβο στον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ο πρώτος που βγάζει ένα ιδιοθέμα και ρωτώ, ενώ σαν άνθρωπος του των media, έτσι, και ρωτώ, και έρχεσαι εσείς ο νομισματολόγος να το κάνει τεράστιο θέμα και εγώ θα έλεγα άνθρωποι πιο κοντά στο θέμα, πιο, πώς θα τη λέξει, πιο αρμόδιοι, που είναι δημοσιογράφοι ότι από όλους το θάψαν όλοι. Τι έγινε? Σχεδόν εδώ, όλοι θα πω εγώ. Σχεδόν όλοι. Εγώ θα να μην πω το όλοι, πούμε γιατί... όλοι. Εγώ θα πω όλοι. Και εγώ θα, πω όλοι. Όλοι. Εγώ να σου γιατί πω όλοι. Τώρα τελευταία να πω κάτι για να... Ήταν θαμμένο μέχρι πριν από 3 μήνες περίπου, 2. Τώρα τελευταία κάτι άρχισε να κινείται. Ελπίζω αυτό το κάτι άρχισε να κινείται να έχει διάρκεια και να πλατιάσει. Συγγνώμη κύριε Αστέρε, εδώ δεν μιλάμε για 3 μήνες. Εδώ μιλάμε για χρόνια θαμμένο θέμα. Ναι, ήταν θαμμένο στην κυριολεξία. Κανείς δεν ασχολούνταν με αυτό. Μια απάντηση στη λογική μου. Είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι, ένα τόσο τεράστιο θέμα που όλοι μας γνωρίζαμε από τον κόσμο, ότι εκεί γίνονταν ασκαφές και περιμένουμε τα νέα, να υπάρχει τέτοιο θέμα, να υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί και να μην κινήθηκε ένας να το ερευνήσει? Πού έχουμε καταντήσει σαν λαός τελικά? Τελικά δεν μας αξίζει. Καλά μας κάνανε και μας τα κλέψαν και να μας τα πάρουν όλα και να φύγουν. Όλοι εμείς, εμείς το επιτρέπουμε, φίλε μου. Και αυτό εδώ η απάντηση θα είναι έμεση που θα σου δώσω για όλα αυτά που μιλάμε. Για τις κατηγορίες, για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για αυτά που έγιναν. Η υπεύθυνη αυτών είναι σήμερα Υπουργός Πολιτισμού. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Αυτό το άκουσα και δεν με εκπλήσει. Με εκπλήσει το πώς τόσες χιλιάδες δημοσιογράφοι, γιατί έτσι έχουμε ζήσει, όλοι προδότες και όλοι εγκληματίες γίνονται στις κορυφές εξουσίας. Με εκπλήσει όμως ότι εντάξει, από τους δημοσιογράφους ένα μεγάλο μέρος είναι βρώμικο, ή το μεγαλύτερο αν θέλετε. Το υπόλοιπο τι έγινε? Μιλάμε για το κορυφαίο θέμα. Δεν μιλάμε για ένα τριτοτέταρτο. Το κορυφαίο θέμα της που μπορούσε να αλλάξει το ρου της ιστορίας, που μπορούσε να φέρει τη Μακεδονία ξανά στο επίκεντρο, που θα μπορούσε να δώσει οικονομική ανάσα σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη τη Θράκη. Επιτρέπεται να έχουν κρύψει αυτό το κόσμημα? Ο Βελόπουλος, δεν κατάλαβα καλά, το κόμμα του Βελόπουλου και ο Βελόπουλος προσπαθεί να το ξεκαθαρίσει το αντίθετο? Άντε να σε δω, Κυριάκο, και εγώ θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω αυτό. Για πέστε μου ξανά, σας παρακαλώ, αυτό τον λοιπόν, πρόεδρο. Λέγαμε πώς λέγεται ο αντιπρόεδρος του ομίλου μας που κατέθεσε τη μήνυση, ναι, ο Κώστας, ναι, ο Μπούμπας, Μπούμπας, αποφάσισε να κατέβει στις εκλογές με τον Βελόπουλο και βγήκε βουλευτής, ναι, ο οποίος στην πρώτη του ομιλία ανέφερε για την Αμφίπολη και βέβαια... Στην Βουλή. Στη Βουλή. Μα, θα και το ψάξω.
και μάλιστα το είπε, πού τα πήγατε τα ευρήματα της Αμφίπολης, αυτή ακριβώς την έκφραση. Τι απάντησε, δεν βγήκε ένας να απαντήσει εκεί. Και όχι βέβαια, τι να απαντήσει. Τον κύριο Μπούμπα θα προσπαθήσω να τον έχω αύριο. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο για τον πρόεδρο, τον Κυριάκο, είναι φίλος μου. Θέλω το όνομά σας για να σας ακολουθήσω και εγώ στο Facebook και επίσης το ήθελα να πες το μου. Λέγομαι Αστέριος Τίνσιφος. Ναι. Θα δώσεις το όνομα στα λατινικά για να με βρεις στο Facebook. Αλλά και στα ελληνικά όπου να το δώσεις, στο YouTube, στο Google, θα σου βγάλει εκατοντάδες. Ευχαριστούμε πολύ τον ακροατή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Πες μου. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Η Αμφίπολη θαύτηκε. Ενώ το 2012 την ανακαλύψανε και επιμένω ότι η αρχαιολόγος είναι πατεράκι, όποιος θέλει, ας μπει μέσα στο ίντερνετ και ας το δει. Οι πρώτες ανασκαφές. Επί Λαζαρίδη που γίνανε αυτές, εννοείς. Οι πρώτες ανασκαφές. Και εκ των υστέρων βγήκε η Περιστέρη. Το 2012 που πήγε και ο Σαμαράς μετά ήταν η πατεράκι. Δεν ήταν η Περιστέρη, ρε Χριστιανέ μου. Όχι. Πότε δεν ήταν γίνεται, η Περιστέρη. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό που λες τώρα. Ναι, ρε Δημήτρη, δεν γίνεται. Η Περιστέρη ήταν το 12, αυτή έβγαινε, αυτή ξεναγούσε, αυτή βλέπαμε. Μήπως προηγήθηκε αυτή που λες. Όχι, δεν προηγήθηκε τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, ας μην μπλέξουμε με τα ονόματα. Ας μην μπλέξουμε. Πάμε στην άλλη ερώτηση, είναι γεμάτες οι γραμμές. Περίμενε λιγάκι. Περίμενε. Αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή ότι μόνο το 6% βγήκε. Ναι. Από το μνημείο της Αμφίπολης. Ναι, υπάρχει ένα 94% που είναι θαμμένο ακόμα. Και πώς αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού πήγε και έκανε μέσω του ΕΣΠΑ επιδότηση για να γίνει η αναστήλωση του μνημείου και το σκέπαστρο από πάνω για να γίνει επισκέψιμο. Αυτό τι λέει δηλαδή. Δημήτρη, το καλύψαμε αυτό το θέμα. Είπαμε, δεν νοείται να γίνει επισκέψιμο μνημείο αν δεν ολοκληρωθεί η ανασκαφή. Είναι εκ του πονηρού. Και εγώ σου λέω, γίνεται επισκέψιμο αυτό που σκάψανε μέχρι τώρα, το 6%. Και μένεις εκεί. Θα παραμένει θαμμένο. Έτσι. Δεν μπορεί κομμάτι-κομμάτι να δίνεται. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη, να πάρουμε την επόμενη γραμμή. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το... για την εκπομπή τη σημερινή. Να πω και εγώ ότι η κυρία Περιστέρη ήταν. Βεβαίως ήταν η κυρία Περιστέρη. Και ήθελα να κάνω στον κύριο Αστέρη μια ερώτηση. Το ψηφιδωτό το οποίο υπήρχε εκεί πέρα στο κέντρο, για ποιο λόγο ήταν κενό? Η τρύπα αυτό... που έχει. Ορίστε. Η τρύπα που υπάρχει στο ψηφιδωτό. Μπράβο. Στο ψηφιδωτό που βρήκανε είχε ένα κενό. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει ή από τις πηγές του για ποιο λόγο έγινε. Και κάτι τελευταίο, έτυχε να μάθω από άτομο κοντινό της κυρίας Περιστέρη ότι όντως μέσα ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και το καλύψανε. Και ρώτησα για ποιο λόγο, γιατί δεν θέλανε να μαθευτεί προς τα έξω ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί πέρα. Και τι κάνει η Περιστέρη, γιατί δεν βγαίνει να τα πει στον κόσμο αυτά? Αυτό είναι βιλία, είναι προδοσία. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, Γιώργο, εσείς την έχετε περιφερειακή σύμβουλο. Εκεί είναι στο δεν ξέρω τι δίπλα. Την έχουμε. Εγώ δεν έχω κανένα σύμβουλο. Εγώ έχω σύμβουλο μόνο τι μου λέει το μυαλό μου. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, για να πείτε πούμε μου, ότι εκεί στην τρύπα του ψηφιδωτού υπήρχε το άγαλμα της Περσεφόνης που θυλάζει το Διόνυσο Ζαγραία. Αυτό το άγαλμα προϋπήρχε του ψηφιδωτού. Γιατί είναι ιερό της Ρέας. Εκεί μέσα. Και εκεί επάνω κάναν το ψηφιδωτό. Με αφορμή το θάνατο του Φιλίππου έγινε περιμετρικά το αγάλματος το ψηφιδωτό. Το οποίο, αν προσέξεις, στην πραγματικότητα δεν επηρεάζει καθόλου την παράσταση. Βεβαίως. Εκεί όλα που είναι φανερά. Και τα άτομα, λείπει μόνο ο κορμός του αλόγου. Το οποίο δεν είναι σημαντικό μέρος του ψηφιδωτού.
αυτό το άγαλμα είναι που εξαφανίστηκε και γίνεται τόσος λόγος και στο διαδίκτυο. Δηλαδή υπήρχε το άγαλμα και το ξυλώσανε, κάνανε ζημιά στο μνημείο μόνο και μόνο να κρύψουνε το άγαλμα. Μα δεν πήραν μόνο αυτό. Τα πήραν όλα ούτως ώστε να μην υπάρχει το αποδεικτικό υλικό για αυτό που είναι κοινό μυστικό σε όλους εμάς εδώ πάνω, ότι είναι ο Αλέξανδρος μέσα. Θέλετε να γιατί ρωτήστε, όταν ναι, πήραν ναι, τις επιγραφές και τις πήγανε... Τι γράφανε αυτές εκείνη τη μέρα, το βράδυ ανοίγαν σαμπάνιες και πανηγύριζαν οι εργάτες και οι φύλακες μέσα στο μουσείο. Ότι και... βρήκαμε, κάναμε... Είναι μια επιγραφή, διαβάζεται εύκολα. Βεβαίως. Και τι γράφανε αυτές οι δύο επιγραφές? Το πέπλο σιωπής. Οι επιγραφές τι γράφανε, ξέρουμε? Εδώ να σου πω ότι στην δικογραφία είναι όλα γραμμένα. Πέστε, αφού είναι γραμμένα, πέστε μας και εμάς. Όμως δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις ότι πώς περιμένουν και τι τρόπους καρφίζονται για να μάθουν οι εχθροί μας το τι ακριβώς ξέρουμε και τι ακριβώς είναι γραμμένο μέσα? Δεν χρειάζεται να δώσουμε λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που έχουμε τον κορμό, πήραν 3 φορτηγά γεμάτα αρχαιότητες. Είχε μέσα αγάλματα, είχε κτερίσματα, είχε τον οπλισμό του Φιλίππου, είχε τα νεκρικά αγγεία. Είχε, φαντάσου, τον ασύλλητο τάφο του Λυσιμάχου στη Βεργίνα, κάντο επί 10, για να καταλάβεις περίπου τι γινόταν εκεί μέσα, που ήταν ταυτόχρονα και ιερό. Δεν έχει σημασία να απαριθμίσουμε το τι ακριβώς πήραν από εκεί. Σημασία έχει ότι τα πήραν. Εκεί μέσα ήταν και τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου που τα πήρανε? Όχι. Γιατί αυτό που είπαμε, αν δεν κάνω, ο χώρος αυτός είναι το προσκύνημα του Φιλίππου. Να. Ποιο ο μέσα Φιλίππος, λέτε βέβαια, ότι είναι το μέγεθός του δεν δικαιούνταν να έχει έναν καταχωμένο τάφο όπως είναι αυτός της Βεργίνας. Είχε προσκύνημα. Ο χώρος ήταν προσβάσιμος. Μπαίνανε μέσα και τον προσκυνούσαν. Και βέβαια τα κτερίσματα τα δικά του ήταν σε κρύπτη. Έτσι συμβαίνει στα προσκυνήματα. Και την κρύπτη τη βρήκαν, τη λαιλατίσανε. Όλα τα κάνανε... Αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι εγώ είχαν αναφέρει ότι τα οστά τα είχαν πάει στην Αγγλία για να κάνουν DNA, να δουν αν όντως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι σωστό αυτό? Αν το θυμάμαι καλά βέβαια. Έτσι μας είπανε. Ψέμα. Ψέμα. Δεν έγινε καν, αφού ξέραν με ποια οστά είχαν να κάνουν. Γιατί αν τα στέλνανε σε εργαστήριο θα έπρεπε να μας πούν και αποτελέσματα. Σωστά. Περάσανε 5-6. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο, να πάμε στην επόμενη. Να είσαι καλά Γιώργο. Να είσαι καλά και εσύ φίλε. Ο επόμενος, ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, Μενώτη εδώ πέρα. Μενώτη, περίμενε λίγο, ορίστε ο επόμενος. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Κύριε Αστέρη, θερμά συγχαρητήρια για όλο τον αγώνα που κάνετε και ο Θεός να σε γερό να συνεχίσεις. Γιώργο, ορίστε. Θα έχεις την εκπομπή επανάληψη το βράδυ? Χρήστο, θα την έχουμε βεβαίως, θα κοιτάξουμε να την είναι έχουμε. Είναι ιστορική εκπομπή και έχεις μπει σε ρίγο σε βαθιά νερά αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορείς να σταματήσεις. Φίλε, το έχω. Ξέρεις ότι έχω κάνει ιστορικές εκπομπές. Μάλιστα, μια εκπομπή που με κάνει. Εδώ είναι πολύ βαθιά τα νερά. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη ήρθε σχολείο και πήρε την εκπομπή ώστε να την ακούνε οι μαθητές. Να τα ρωτήσεις και αυτόν στις εκπομπές σου. Δεν θα το αφήσω έτσι. Αύριο να δεις τι έχει να γίνει. Αύριο. Περιμέναμε τόσα χρόνια, Γιώργο, περιμέναμε και ακούγαμε που λέγανε και λέγαμε. Να βγει κάποιος, ο αντιπρόεδρος που είπε προηγουμένως ο κύριος Αστέριος, τον άκουσα στη Βουλή που το ενέφερε αυτό για την Αμφίπολη και να τον έχεις και αυτόν συνέντευξη και το Βελόπουλο και το Χίτα. Τίποτα να μην κάνουν, μόνο αυτό να αποκαλυφθεί, φτάνει για μένα. Τον κάνουμε πρωθυπουργό τον Κυριακό, έτσι και βγάλουμε αυτό το θέμα. Μακάρι να βγει για το καλό της πατρίδας, ρε φίλε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Αστέρη. Να είστε καλά, Γιώργο. Γεια σου, φίλε. Έλα ρε Μενώτη, μη μου πεις για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Τι δεν θα πούμε για τον ΠΑΟΚ, ρε.
Όχι, λέω, μη μου πεις για τον ΠΑΟΚ σήμερα, γιατί... Όχι, δεν θα πούμε, θα πούμε ιστορικά. Τώρα δεν σας ακούω και κατευθείαν ακούω τώρα από το τηλέφωνο ότι μιλάτε για Μακεδονία, για αρχαία, για Μεγαλέξανδρο και αυτά. Λοιπόν, να ακούσουν και ιστορικοί το θέμα αυτό το μυστήριο με τα αρχαία και με όλα αυτά με το Μεγαλέξανδρο, πάλι παοξίδες θα το λύσουν. Γιατί εμείς οι παοξίδες, Γιώργο, αισθανόμαστε, γουστάρουμε, είμαστε Μακεδόνες, Κοίταξε να δεις, έχουμε ένα πράγμα με στην καρδιά μας. Έχουμε το Δικέφαλο Αετό και το Βουκεφάλα. Αγαπάμε Μέγα Αλέξανδρο, αλλά είμαστε καψούρια με Βουκεφάλα. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Ο Βουκεφάλας είναι η καψούρα του Παοξή. Και θα σου πω γιατί είναι ο Βουκεφάλας η καψούρα του Παοξή. Ο Παοξής, επειδή είναι τρελολαός, ότι υπάρχει τρελός αυτή την ιστορία στην ανθρωπότητα, το αγαπάει. Ο Βουκεφάλας ήταν ένα τρελό άλογο. Και το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και λοιπόν να σας λύσω μερικά μυστήρια πώς έκανε αυτός ο Αλέξανδρος μέχρι τα 33 του χρόνια, κατέκτησε όλο τον κόσμο, πήγε μέχρι τα βάθη της Ασίας και ό,τι έβρισκε μπροστά του το εξαφάνιζε, το διέλεγε, το και είναι ανεξήγητο μυστήριο αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα σας εξηγήσω πώς γινόταν. Αυτό γινόταν με μια κρυφή, ήρεμη, μυστική δύναμη που είχε ο Αλέξανδρος που την ήξερε αυτός και ο Βουκεφάλας. Ακούστε τώρα τι γινόταν στις μάχες. Πού πολέμησε ο Αλέξανδρος, Γιώργο, που πήγε στην Περσία. Και ναι. Άρα μπράβο. Πάει εκεί, άκου τώρα στα Γαυγάμηλα. Τα σκηνικά. Ε? Στα Γαυγάμηλα. Εκεί πέρα. Λοιπόν, άκου πώς γινόταν. Υπάρχει και σύνδεσμος φίλων, πάω Γαυγάμηλα. Γαυγάμηλα, εκεί πέρα στα Γαυγάμηλα που τρογόσασταν τα σκυλιά Γαυγάμου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γινόταν. Άκου ο Αλέξανδρος τι τακτική είχε. Πήγαινε παιδί μου στον αντίπαλο. Συνόταν ο αντίπαλος απέναντί του με τη στρατιά του. Έβγαινε μπροστά ο βασιλιάς, ο Μάγκας, ο Ταλαβερτής, ο έτσι, με την αλογατάρα του. Και έβγαινε και ο Αλέξανδρος μπροστά από τη στρατιά του. Είχε το μεταξύ πάντα ο Αλέξανδρος, να ξέρετε, είχε τρεις σειρές στρατιά. Είχε την πρώτη σειρά η Καμικάζη, δεύτερη σειρά. Φίλε, άσε μας ήσυχο σήμερα, ρε παλιό τρελέ. Αύριο θα μιλήσουμε για τον Πάο. Τέλειωσε τώρα, είναι γεμάτο οι γραμμές. Εδώ κάνουμε παγκόσμια εκπομπή σήμερα. Ρε, θα σας ανοίξω τα μάτια. Θα σας ανοίξω τα μάτια να ακούσουν και ιστορική να ξέρουν τι γινόταν, πώς γινόταν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Βίκτορα. Άκουρε να τελειώσω, βρε. Εντάξει, θα τα πείτε και αύριο. Άκου τώρα που σου λέω. Αυτά που σου λέω τα αισθάνεται μόνο ένας παοξής. Αστέρια τον ακούς. Που είναι καψούρης με το Βουκεφάλα. Άκου τώρα τι γίνεται. Έφυγες με νότι. Έφυγες άλλη εκπομπή. Αστέρια τον ακούς. Λοιπόν, ναι, Γιώργο, άκου να πω τώρα για το Βουκεφάλα. Όταν είπαμε στην αρχή ότι ο Μάρκος Αντώνιος κατάχωσε το μνημείο, είπα ότι πήρε δύο πράγματα. Είπα ότι πήρε τα οστά της αρχιέρειας, της Ολυμπιάδας, και το δεύτερο που πήρε ήταν το άγαλμα του Βουκεφάλα και το πήγε στη Θεσσαλονίκη. Λες να το έχουμε πουθενά εδώ και δεν το ξέρουμε. Όχι, όχι. Μετά ο Δομητιανός το πήρε και το πήγε στη Ρώμη. Μάλιστα. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη έναν αιώνα το άγαλμα. Πού ήτανε περίπου, ξέρουμε, σε ποιο σημείο. Το τοπικό καδύριο. Περίπου εκεί που είναι το... Ερωτώντα. Το διοικητήριο. Στο διοικητήριο, στα Μάρμαρα, εκεί που είχαμε. Εκεί που είναι η στήλη των Όφεων. Ναι, πέραν από το σπίτι μου. Εκεί, στην εκεί. Ηλεκτρική εταιρεία μπροστά. Εκεί. Θα μιλήσουμε μια μέρα για αυτή τη στήλη. Είναι ακριβώς μπροστά το σπίτι μου. Είναι γεμάτο ενέργεια. Η στήλη των Όφεων, βεβαίως. Έχω μεγαλώσει, πηγαίνω και την ακουμπάω και παίρνω ενέργεια. Μπάση περιπτώσει, γεμάτο το κέντρο. 2-31-0-287-888. Ο κύριος Τσίτσιφος είναι εδώ. Τον ευχαριστούμε πολύ. 2 ώρες έχει διαθέσει από τη ζωή του για μας. Πάμε στις γραμμές. Ορίστε. Ο επόμενος. Ορίστε. Και αυτός έπεσε. Ο επόμενος. Ναι. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα παιδί μου. Είμαι ακροατής σας. Καταρχήν να σας χαρώ για τη σημερινή εκπομπή. Και τον κύριο Αστέριο που πραγματικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον ακούω. Αλλά επειδή είμαι από τους φαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Λόγω της δουλειάς μου λοιπόν, επειδή ασχολούμαι με εμπόριο και στην περιοχή Δράμας και Σερών, πραγματικά όλοι οι άνθρωποι ξέρουν και δεν μπορούν να το αποδείξουν αυτό που ξέρουν. Το όνομά μου είναι στη διάθεσή σας μετά την εκπομπή, δεν θέλω για αυτούς τους λόγους να το βγάλω. Συνεργάτες μου λοιπόν, την εποχή που σκάβανε στην Αμφίπολη, ναι, σε μια κομμόπολη που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα σε ευθεία από την Αμφίπολη, μέσα στον κήπο του, βρήκε το διάστημα εκείνο σκάβοντας και αυτός κάποια ευρήματα.
των οποίων και νομίσματα ασημένια, τα οποία έχω δει εγώ, τα έχω δει με τα μάτια μου. Από τη μία ήταν το κεφάλι του Μεγάλου Θεοδόρου, για την άλλη μεριά έγραφε Βασιλεύς Αμφιπολιτών και Βασιλεύς Μακεδόνων. Αυτά λοιπόν ήρθε, τα πήρε η αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι ανεκτήμητης αξίας βέβαια, δεν τον έχουν αποζημιώσει καθόλου, τον έχουν βγάλει και αρχαιοκάπηλο, προσπαθούν να τα σφετεριστούν. Είναι πραγματικά γεγονότα αυτά που λέω. Από τη συναστροφή μου λοιπόν εκεί στην περιοχή, λόγω της δουλειάς μου, επειδή ανεβαίνω συχνά, έμαθα ότι, επειδή στην αρχή της εκπομπής άκουσα ότι δεν μιλήσανε όλοι αυτοί που δούλεψαν εκεί μέσα. Ναι. Τους έχουν δεμένους με ομερτά, κύριε Γιώργο. Με πολύ αυστηρή ομερτά. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και φοβούνται να μιλήσουν. Εγώ να πω και κάτι άλλο, είμαι αδαής. Απλά προσπαθώ με το φτωχό μου το μυαλό και χαίρομαι πραγματικά για τον κύριο Αστήριο. Πώς είναι δυνατόν ο τότε πρωθυπουργός στα καλά καθούμενα αφήνει τις διακοπές του και φεύγει νύχτα με το αεροπλάνο από την Καλαμάτα να πάει στην Καβάλα για τον χι οποιοδήποτε στρατηγό που μπορεί να βρέθηκε. Πρέπει να πήγε για πολύ σημαίνο πρόσωπο. Απλή λογική, λαϊκίστικη. Δεν μπορεί να μου το βγάζει από το μυαλό μου. Δεν φεύγει ο πρωθυπουργός, αφήνει τις διακοπές του ξαφνικά και παίρνει το αεροπλάνο και πάει στην Αμφίπολη νύχτα για ποιον. Ο Γκραν Πάπα στις Ρώμες δεν θα πήγαινε. Άρα για πολύ σημαίνω πρόσωπο. Εδώ λέει μόλις είδε τις φίγγες εκεί πέρα κάτι καταλάβανε και... Είμαι στη διάθεσή σας και πραγματικά αν χρειαστεί, αλλά δεν θέλω, επειδή και ο συνεργάτης μου δεν θέλω να εμφανιστεί, και μάλιστα προσπάθησα να τον εκμεταλλευτούν και κομματικά πριν τις τελευταίες εκλογές. Το ανέλαβε κάποιο κόμμα να τον στηρίξει νομικά για να βγάλει άκρη με την αρχαιολογία. Είναι αυτά τα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή τελικά και φυσικά τον έχουν καταρρύψει και αυτοί. Δηλαδή είναι πραγματικότητα αυτό, σας λέω, έτσι. Είναι πραγματικά γεγονός. Υπάρχει η μήνυση του κύριου Τσιτσιφά, του κύριου Τσιτσιφού, η οποία θα εκδικαστεί και εκεί θα βγει ο κόσμος και θα μιλήσει. Και πραγματικά τα νομίσματα, τα οποία έχω δει, σας λέω, τα έχω πιάσει, γράφουν από τη μία, έχουν το κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από την άλλη γράφουν, το ένα έγραφε Βασιλεύς Αμφιπολιτών και το άλλο έγραφε Βασιλεύς Μακεδόνων. Είναι πραγματικά γεγονότα. Τίποτα, να ευχαριστήσω για την εκπομπή σας. Θα τη συνεχίσω και αύριο. Αύριο θα έχω και άλλους ανθρώπους που θα μπορούν να μιλήσουν. Να είστε καλά και συγχαρητήρια στον κύριο Αστέριο που υπάρχει κάποιος που επιτέλους θα πει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Να πάμε στην επόμενη. Να σε καλά. Να μην το πολιτικοποιήσουμε το θέμα. Όχι, ρε φίλε, τρελά. Δηλαδή, όχι, ρε. Να κάνουμε το Βελόπουλο τώρα, Ήρωα, που πουλούσε του Χριστού τις υπογραφές. Μην τρελάθουμε τελείως. Για όνομα του Θεού. Ναι, ναι. Έτσι, μην τρελάθουμε και τελείως. Όχι, το βουλευτή θα βγάλουμε. Α, μπράβο, δηλαδή, αλλά και ο Βελόπουλος είναι φίλος του. Του γίνει ο Βελόπουλος τώρα, Ήρωα, παιδιά, για όνομα του Θεού. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Α βγάλει αυτό το θέμα και α γίνει ήρωα. Γιατί ο μόνος που έχει την τρέλα να το πει μέσα στη Βουλή είναι αυτός. Μακάρι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πουλούσε αυτόγραφα του Χριστού στα θέματά του. Εγώ και εκείνο το θα το σχολιάσω, αλλά και αυτό το θέμα το σχολιάσω. Με πολύ προσοχή συνεχίζω να σας ακούω και πραγματικά είμαι στη διάθεση, αν χρειαστείτε εκτός εκπομπής μπορώ να σας πω και άλλα πράγματα. Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε ο επόμενος. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας, αγαπητέ μου Γιώργο. Και τον κύριο Αστέριο χαιρετώ, Βασίλη σήμερα. Γεια σου κύριε Βασίλη. Γεια σου, γεια σου και από μένα. Ο κύριος Αστέριος ακούει? Ναι, ναι, ακούω. Για ποιο λόγο δεν παραδέχεστε κατά το πρώτο την τριγωνομετρία? Α, δεν είναι έτσι, ακριβώς ότι δεν τη δέχομαι. Είναι ένα πολύ δύστροπο θέμα. Καταρχάς έχουμε ελλείψεις. Είναι αδύνατο να ξέρουμε όλα τα μνημεία. Το μιλείτε τώρα? Όχι, ναι. Σταθερό είναι. Σταθερό. Εμάς περιπτώσει κινητό χρησιμοποιείτε? Εγώ? Ναι. Βέβαια χρησιμοποιώ κινητό όπως όλοι. Εάν δεν υπήρχε τριγωνομετρία, έχετε την εντύπωση ότι θα μπορούσατε να μιλήσετε στο τηλέφωνο? Μην το πάμε αλλού. Ας μείνουμε στην τριγωνομετρία των αρχαίων. Τώρα κατά τα αυτά που, λοιπόν, τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε, να είστε σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια ή στους πύργους της Ευρώπης ή εκεί στη Βαυαρία που πουλάνε οι γκαλερί τα αρχαία, θα δείτε πολλά πράγματα από την Αμφίπολη. Αυτό γίνεται από τη μέρα που οι Μακεδόνες, μην μπορώντας πλέον να σηκώσουν το βάρος της νέας δυνάμεως που ερχόταν οι Ρωμαίοι, μας κατέβασαν εδώ τους γαλάτες. Για μεσοφόρους. Από τότε κλέβουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ας μην τον ακούω. Εγώ ξέρω ότι όταν αλώθηκε η Μακεδονία μετά την αντίσταση του τελευταίου βασιλιά του Περσέα,
2.000 άρματα γεμάτα χρυσό. Πήγαν από τα παλάτια. Νομισματικοποιώ τις αρχαιότητες στην Εφήβολη. 2.000 άρματα γεμάτα χρυσό. Και για 20 χρόνια στη Ρώμη δίναν τζάμπα ψωμί από τα λεφτά που πήραν από τη Μακεδονία. Άλλο τώρα θέλω να πω. Αναφέρθηκε στον Μάρκο Αντώνιο ο κύριος Αστέριος. Ναι. Ο Μάρκος Αντώνιος τον είδε τον Αλέξανδρο. Όταν ο Κέσαρας κατάλαβε την Αίγυπτο και συνήψε σχέσεις και έβγαλε και τον Κεσαρίωνα με την Κλεοπάτρα, επισκέφθηκε στην τον τάφο του Αλεξάνδρου. Και ήταν και ο Μάρκος Αντώνιος. Η τελευταία επίσημη έγγραφη αναφορά για τον τάφο του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητα αν ήταν αυτός μέσα ή δεν ήταν και γελάστηκα εγώ που τον είδα, είναι η αναφορά του Αγίου Σισόη, τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Το χρησιμοποιούμε το, αυτό που έλεγε ο γονατισμένος και κλαίγοντας μπροστά στον τάφο του Αλεξάνδρου, είναι της βασιλεύς, της στρατιώτης, πλούσιος ή φτωχός, δίκαιος ή άδικος. Στον Αλέξανδρο τα είπε και το πήραμε εμείς στην παράδοσή μας και το χρησιμοποιούμε στις κηδείες. Έκτοτε χάνονται τα ίχνη αυτού του μνημείου. Μάλιστα. Και σου είχα πει και κατηδίαν, πριν βγει ο κ. Αστέριος και αυτή η αξιέπινη προσπάθεια που κάνει, διότι εμείς εκ των έδων έχουμε τα προβλήματα. Οι δικοί μας τα πουλάνε, δεν μας τα παίρνουν οι άλλοι, ότι αποκλείεται Μακεδόνας να μην έφερνε το βασιλιά το όπου και να ήταν στην πατρίδα. Και πέραν τούτου, που ανέφερε το παλικάρι για τις ανασκαφές που βρήκε τα νομίσματα και αυτά, θυμάστε το σκάφος το οποίο καθάριζε τη Θεσσαλονίκη πριν 20 χρόνια, που ήταν μπροστά στο Λευκό τον Πύργο, που καθάριζε τη θάλασσα. Λοιπόν. Δεν αναφέρω το όνομα, έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Αυτός είχε δύο παλικάρια τα οποία ήταν χειριστές σκαπτικών μηχανημάτων. Μάλιστα. Και σε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα δουλεύαν τα παιδιά, έπεσε ο εσκαφέας μέσα. Και τον τράβηξαν και βγήκαν έξω. Μπήκανε μέσα και είδανε τον βουοκεφάλα, ο οποίος ήταν με διαμάντια, κλείσανε την τρύπα και τον πήραν τηλέφωνο το αφεντικό τους. Ψάξε το σαν δημοσιογραφικά να το δεις. Ποια εταιρεία καθάριζε το θερμαϊκό και τα παιδιά έξω από τη στυλίδα σκοτωθήκανε. Είναι πολύ σημαντικό πού έσκαβαν τα παιδιά αυτά, πού τους είχε βάλει να σκάψει, τι δουλειές κάνανε, διότι είναι τεχνική εταιρεία και τι άλλο του είπανε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Ναι, ναι. Αστέριο, ναι, ναι. Πάντως οι δυσκολίες θα είναι μεγάλες. Από τη στιγμή που θα φτάσει το θέμα στη Βουλή και θα το δείξει τηλεόραση και το ακούσει ο κόσμος... Θα είναι, δεν έχει σημασία ο κόσμος, άγεται και φέρεται ανάλογα με το συμφέρον του. Βρε, ας το βγει να μιλήσει αυτό στη Βουλή και θα τη δούμε την άκρη μετά. Υπάρχουμε καλή και εμείς εδώ. Να έχετε και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ορίστε ο επόμενος. Γεια και χαρά σας. Γεια σου κύριε Φιλάρετε. Αυτό που είχα ρωτήσει και το είχα ακούσει και το επιβεβαίωσε ο κύριος Αστέριος είναι ότι όντως υπήρχε κονδύλι για να συνεχιστεί από Αμερική και δεν το δέχτηκαν. Αυτό δεν είναι πια δικαιολογία γιατί δεν συνεχίστηκε η ανασκαφή. Δεν είναι θέμα κονδυλίων δηλαδή. Είναι θέμα άρνησης του να γίνει η ανασκαφή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα πιστεύω. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να είναι ένας άδειος χώρος. Αλλά το ότι δεν επιτρέπουν να συνεχιστεί τόσα χρόνια στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν έχεις ένα χώρο και σε μια γωνίτσα βρίσκεις κάτι, όλος ο άλλος χώρος είναι παραλογισμός να έχει φτιαχτεί για αυτή τη γωνίτσα. Αλλά λέμε τώρα, και άδειος χώρος και με κίνδυνο να πέσει οροφή, δεν έχουν βρει τους τεχνικούς τρόπους για να μπορέσουν να το ανασκάψουν ή να γελάει κανείς. Αλλά το ζήτημα σε όλη αυτή την ιστορία είναι τι ισχυρίζονται αυτοί εκεί πέρα και δεν συνεχίζουν την ανασκαφή. Γιατί δεν τη συνεχίζουν, γιατί δεν έχουν κονδύλια. Γιατί δεν θέλουν να βρουν τον Αλέξανδρο. Ναι, αλλά
ουσιαστικά υπάρχει μια πορεία, μια διαδρομή. Ξεκίνησαν, έκαναν το πρώτο βήμα, είπαν δεν έχουμε φαντάζομαι άλλα λεφτά, φτάσαμε μέχρι εδώ, περιμένουμε παρακάτω. Παρακάτω είναι να έρθουν και άλλα χρήματα. Έχουν πει κάτι, έχουν ανακοινώσει οτιδήποτε. Πέρα από την Αμερική, να πω κάτι εδώ, από την Αμερική, εδώ έχουμε έναν επιφανή επιχειρηματία ο οποίος συγχωρέθηκε πρόσφατα από την Ιγρήτα, από εκεί που είμαι και εγώ, τον Αναστασιάδη, ο οποίος τότε προσφέρθηκε να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν τα πήρανε. Πολύ ωραία. Πέρα από την Αμερική. Πολύ ωραία. Αυτοί έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι θα συνεχίσουμε όταν θα έχουμε χρήματα. Οι αρχαιολόγοι εννοείς κύριε Φλάρετε. Ορίστε. Οι αρχαιολόγοι που ανασκάπταν το... Ναι, το Υπουργείο Πολιτισμού. Είπαν ότι τελειώσαν το κονδύλι και σταμάτησε. Εδώ 5 χρόνια πάει η ιστορία. Ναι, γι' αυτό το λόγο σταμάτησαν. Αναφέρουν, έχει γίνει μια ανακοίνωση. Όχι. Αυτό που γίνεται ρε παιδιά είναι ότι η νύφη που δεν θέλει να ζυμώσει όλη μέρα κοσκινίζει. ΕΣΠΑ πάνε και έρχονται, ποσά αρνούνται κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί να συνεχίσουν αυτή την ανασκαφή αν δεν συρθούν να το κάνουν. Το καταλαβαίνω. Είμαι εγώ από την απέναντι μεριά και τους λέω μέσα είναι ο Αλέξανδρος, έχω και το αποδεικτικό υλικό όλο γι' αυτό. Το οποίο θα το βγάλω μετά την παρουσίαση του δίσκου της Φεστού. 2 μέτρα χώμα χωρίζουν εμάς από τον Αλέξανδρο. Κουρτίνα το λέω εγώ. Και τους λέω, τραβήξτε την κουρτίνα. Αν τολμάτε, τραβήξτε την κουρτίνα. Είναι συνέχεια του τάφου ή από κάπου αλλού πρέπει να μπούμε. Έχει κι άλλη πύλη. Έχει κι άλλη πύλη. Λοιπόν, άμα σου πω Γιώργο, στείλε μου μια ντουζίνα παοκτσίδες. Θα χρειαστούμε μία ώρα για να βγάλουμε την πύλη που οδηγεί στον Αλέξανδρο. Αυτή την κουρτίνα δεν την τραβάνε αυτοί. Θα το κάνανε με μεγάλη χαρά εάν δεν είχε τίποτα από πίσω και θα το κάνανε μόνο και μόνο για να εκμηδενήσουν εμένα. Άντε ντε, τραβήξτε την κουρτίνα. Πάντως δικαιολογία δεν έχετε ακούσει, δεν υπάρχει κάτι που να... Πραγματικά να είναι... ναι, οι φήμες είναι τρομερές, οργιάζουν και από ό,τι βγήκε και ο ακροατής προηγούμενα και είπε δεν υπάρχει άνθρωπος στη Μεσολαγιά δίπλα εκεί πέρα, στα μέρη προς τα Σέρας, χωριουδάκια που ήταν εργαζόμενοι. Είναι ένα μυστικό το οποίο είναι από στόμα σε στόμα και από ό,τι είπε το παιδί τους έχουν δεμένους, λέει ότι δεν θα μιλήσετε. Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πώς γιατί είναι? Ήδη κάποιοι μιλήσαν. Ήδη μιλήσαν, αλλά πού μιλήσανε? Στο αυτή σε σένα. Όχι να μην τα δικούμε. Οι άνθρωποι έχουν καταθέσει κανονικά. Μάλιστα. Να μην τους αδικούμε. Θέλεις όλους. Κάτι άλλο, κύριε Φιλάρετε, να πάρω και την τελευταία γραμμή. Κάποια στιγμή πρέπει να είχατε αναφερθεί. Είναι τόσο μεγάλο το σκοτάδι για τον βασιλιά Ευκρατίδη στη Βακτριανή. Ποιος είναι αυτός? Σχετικά με το χαρτονόμισμα το οποίο έχει το Αφγανιστάν. Δεν ξέρω αν ήταν εσύ. Το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή έχει χαρτονόμισμα που έχει επάνω το πρόσωπο, το κεφάλι του βασιλιά Ευκρατίδη. Πιστεύουν λοιπόν ότι το Αφγανιστάν υπάρχει από τότε και έχει ιδρυθεί από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτόν τον βασιλιά. Είμαι και να μην ξεχνάμε ότι εκεί στη Βακτρία υπάρχει και Αμφίπολης. Μάλιστα. Είναι τόσα πολλά αυτά που μας ενώνουν που δεν θέλουν να ακούγονται κιόλας. Λες γι' αυτό έχουν πλακώσει οι Πακιστανοί και έρχονται στην πατρίδα τους. Να σε καλά, να πάρουμε και την τελευταία γραμμή, ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Βασίλης, μισό λεπτό κύριε Βασίλη, μην παίρνετε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την... Έχουμε κι άλλη? Έλα. Σε παρακαλώ Βασίλη, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, διότι 2 ώρες ολόκληρες καταχραστήκαμε για την ώρα του κύριου Τσιτσιφού. Ορίστε, σε ακούμε. Κύριε Γιώργο, να ρωτήσω λίγο, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ζούσε όταν απεβίωσε ο Μεγάλος Αλέξανδρος? Ζούσε.
προσπαθούν να πούνε, ας πούμε, ότι υπάρχει ο τάφος εκεί στην Αίγυπτο. Έτσι δεν είναι. Του Αλεξάνδρου, ναι, ότι είναι εκεί. Γιατί μας είπε ο κύριος πριν για τον Αυτοκράτορα και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση μία μάνα και ειδικά σαν την Ολυμπιάδα, λογικά να το σκεφτούμε. Με αυτόν τον γιο που είχε, γιατί δεν ήταν κάτι τυχαίο. Να τον άφηνε να ταφεί οπουδήποτε αλλού εκτός από κάποιο σημείο που είναι κοντά της. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Τελικά εκ του αποτελέσματος και όπως αποδεικνύεται τα κατάφερε. Εννοείται ότι θα τα κατάφερε. Δεν υπάρχει η μάνα στον κόσμο να αφήσει το γιο της μακριά. Όχι, το εννοείται δεν ισχύει. Το εννοείται χωρίς αποδείξεις δεν υπάρχει. Τώρα που βρήκαμε το μνημείο, τώρα που κουμπώσανε τα νομισματικά, οι νομισματικές αποδείξεις, τώρα μπορούμε να το πούμε. Προσπαθούν όμως να πούν ότι αυτό το μνημείο ότι έχει στηθεί, ας πούμε, για τον Φίλιππο, για οτιδήποτε άλλο, για τον Ιφαιστείωνα. Πράγμα που το δείχνει το μνημείο από μόνο του για ποιον είναι. Η απάντηση είναι απλή. Ας τραβήξουν την κουρτίνα. Ναι. Όσο δεν τραβάνε την κουρτίνα, δεν συνεχίζω. Ας τραβήξουν την κουρτίνα. Κύριε Γιώργο, για ένα δεύτερο ερώτημα. Βεβαίως. Λίγο από το μενότιμο ήρθα αυτό. Ο κύριος που είχε την τρομπέτα στη θύρα 1. Ναι. Ξέρετε αν ζει. Ναι, μια χαρά είναι. Τουλάχιστον πριν από λίγο καιρό που μίλησε. Γιατί έχω πολύ καιρό να ακούσω την τρομπέτα να παίζει. Ο Τασούλης. Γιατί μίλησε για τους Παοξίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν παίζει το τραγούδι αυτό που πρέπει. Το Μακεδονία ξακουστεί. Ναι, εσείς το έχετε ακούσει τώρα τελευταία. Δύο χρόνια είσαι και τρία. Ναι. Μίλησα μήπως πριν από 5-6 μήνες και τον άκουσα και με την Εθνική. Ο Τάσος μένει στα Άνω Πορόγια. Ωραία, και... δεν θα μπορούσε να ακουστεί αυτό και στο ευρωπαϊκό το παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Κανονικά έπρεπε. Πού είναι, έπρεπε, ναι. Αυτό. Για να δω πού βρίσκεται. Για να βρω πού βρίσκεται. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Αστέριο Τσιτσιφό. Το λέω καλά το όνομα? Αστέριος Τσιντσιφός. Τσιντσιφό, μου λείπει ένα νι. Το βάζω εδώ δεν πέρα. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Ο οποίος καταχραστήκαμε την καλοσύνη του και 2 ώρες ολόκληρες απάντησε και στα δικά μου τα ερωτηματικά, τα ερωτήματα, αλλά και στου κόσμου που... Βασικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που δεν μπόρεσα να βγάλω, γιατί ήταν κατακλυσμός πραγματικός τηλεφωνημάτων. Θα το συνεχίσουμε αυτό. Ίσως και αύριο θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με τον Κώστα. Κύριε Αστέρη, του Μπούμπα, κύριου Μπούμπα, το τηλέφωνο θα μπορέσετε να μου το δώσετε για να επικοινωνήσω μαζί του? Όχι στον αέρα. Ναι. Ή αν να μιλήσετε μαζί του και να σε πάρω τηλέφωνο το βράδυ. Ναι, πάρε με τηλέφωνο. Ναι. Εγώ θα κοιτάξω να τον βρω, θα δω αν είναι και εδώ στις Σέρες. Ναι. Σαββατοκύριακο. Θα του δώσει χαιρετίσματα και άμα μπορεί να μας πει 2 κουβέντες και αυτός αύριο, διότι δεν θα το αφήσουμε έτσι το θέμα. Ναι. Και είδα ότι ο κόσμος όλος, γιατί μην ξεχνάμε, εδώ είναι μια αθλητική εκπομπή. Παρόλα αυτά, ακόμα και ο Μενώτη μας είπε ότι ο Φουκεφάλας ήταν παοξής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, αγαπητέ φίλε? Όχι Γιώργο, νομίζω τα είπαμε. Τα είπαμε κι αν δεν είπαμε. Βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σε κάποια στιγμή. Βεβαίως και οποτεδήποτε το βράδυ που θα σου πάρω θα σου δώσω και το δικό μου το κινητό, ναι, και του σπιτιού μου. Όταν έχεις κάποιο νέο και θέλεις να πεις κάτι, να ξέρεις τα... εδώ θα τα μικρόφωνα... μόνο ότι του... στο θέμα αυτό θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Στο θέμα του μνημείου. Μάλιστα. Θα τις περιμένουμε πολύ σύντομα. Φέτος. Πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή. Α, μπράβο. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Ας ελπίσουμε η καινούργια κυβέρνηση να ρίξει άπλετο φως. Μάλιστα έκανε και τόσο μάχη για το όνομα. Έδωσε τόσα πολλά. Όλος ο προεκλογικός αγώνας ήταν για το όνομα της Μακεδονίας.
Ιδού η Μακεδονία, ιδού ρε κούλη και το πείδημα. Άντε να σε δω. Ορίστε, ο άνθρωπος έχει αφιερώσει τη ζωή του και βγαίνει και λέει πράγματα που αν δεν στέκουνε είναι να τον πάρουνε μέσα με τη μία τον άνθρωπο. Δηλαδή κινδυνεύει. Να το βγουνε και να του κατηγορήσουν ότι είναι συκοφάντης. Βγαίνει και λέει τρία φορτηγά με κτερίσματα, με αγάλματα. Φύγαν από εκεί. Μπορεί να βγαίνει και να τα λέει στον αέρα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, να... την καλησπέρα μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο τους αδικήσαμε σήμερα. Αύριο θα το φτιάξουμε το θέμα. Και... να τους. Κοσμήματα Τζίτζιλα. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Λέγεται ότι πρόγονος του Τζίτζιλα, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια χρυσοχόοι, έχει εργαστεί για τον τάφο της Αμφίπολης. Τα δεκτερίσματα που υπάρχουν μέσα έχουν περάσει από τα χέρια προγόνων της οικογένειας Τζίτζιλα. Από το 1975 εδώ στη Θεσσαλονίκη σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα, βέρες, στέματα και ξύφι. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Και λογιστικό γραφείο του Ιωάννη Παπαδόπουλου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ρυθμίσεις χρεών, εξοδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων. Λίντερ, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Πολύκαστρο Κιλκής, το αγαπημένο μου Πολύκαστρο. Θερμοπυλών 19, 2, 3, 43, 0, 23, 9, 0, 0. Εμείς αύριο στις 11 με αθλητικές ειδήσεις αλλά και με ματιές στα μυστήρια αυτά της Αμφίπολης θέλουμε να το αναδείξουμε το θέμα δυνατά. Πήραμε κάποιες απαντήσεις, εγώ δεν καλύπτηκα, ήθελα κι άλλα να ακούσω, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, ακόμα κι άλλα. Να είστε καλά, αύριο στις 11, γεια σας!